Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. 7 μέρες πριν τις εκλογές, σε μια προεκλογική περίοδο που έχουν ακουστεί τα πάντα. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα, κάποια πολύ λιγότερο, ίσως τα περισσότερα μεταξύ μας δεν είναι τόσο ενδιαφέροντα. Αυτά όμως που μας προκάλεσαν λίγο και μας έκανε ένα κλικ στο να ασχοληθούμε μαζί τους, είναι τα σποτ, τα διαφημιστικά σποτ των κομμάτων, από τα οποία βγαίνουν πάρα πολλά συμπεράσματα. Πίσω από τις λέξεις και πίσω από τις εικόνες που είναι χίλιες λέξεις, κρύβονται πολλά. Πάμε να τα δούμε μαζί, να δώσουμε το δικό μας σύνθημα, το δικό μας σποτάκι σε αυτά τα οποία έβγαλαν τα κόμματα για λογαριασμό μας, νομίζουν, αλλά καταλαβαίνουμε πολύ περισσότερα. Να ξεκινήσουμε ίσως με αυτό το οποίο προκάλεσε το θαυμασμό όλων στο πρόσωπο του κυρίου Λαφαζάνη, γιατί απλούστατα τόλμησε και έκανε ένα άλμα στον αυτοσαρκασμό. Πάμε να δούμε τον κύριο Λαφαζάνη. Γεια σας. Πού πάμε? Νομισματοκοπείο, κύριε. Τι σαρδόνιο χαμόγελο είναι αυτό. Τέτοιο που δεν ξέρω αν πρέπει να μας βάζει ανησυχίες ή να μας κάνει να γελάσουμε. Όμως θα αποκαλύψω κάτι και θα προδώσω τον κύριο Λαφαζάνη, λέγοντας τη δικιά μας ατάκα. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Για να σας αποδείξω τι σημαίνει αυτό, παρακολουθήστε αυτό και θα σας πω περί τίνος πρόκειται. Πάμε λίγο να δούμε ένα άλλο σποτ. Πού πάτε? Βρυξέλλες. Εμείς πάμε αγώνα. Το είδατε αυτό? Είναι από το 2009 και είναι για τις ευρωεκλογές από το ΚΚΕ, γιατί τελικά είναι δύο αδερφάκια. Δεν ξέρω τι τους διαχωρίζει, αλλά φαίνεται ότι ακόμα και για να φτιάξουν το νέο σποτ, δεν ξεχνούν τις παλιές ρίζες, κύριε Λαφαζάνη. Δεν ξεχνάτε τι σας συνδέει με το κουκουέ και μάλλον είναι τόσα πολλά που ακόμα και η νυν έμπνευσή σας οφείλεται και στηρίζεται στις ρίζες σας τις παλιές. Καρφάκια για όλους. Αλλά τα έχουμε γιατί επιτρέπεται λόγω σποτ. Διαφημιστικά κολπάκια κάνουμε κι εμείς. Πάμε όμως να δούμε το σήμερα του ΚΚΕ, μερικά χρόνια μετά. Τώρα με το κουκουέ, γιατί μας είπε την αλήθεια. Γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο να χάσουμε, αφού δεν έχουμε τίποτα. Γιατί έχουμε να κερδίσουμε τη ζωή και το μέλλον που μας αξίζει. Αν αυτό είναι το σήμερα, τότε μου ρίξατε λάθος μουσική, γιατί με το που ακούμε αυτή τη μουσική, έχω την εντύπωση ότι θα κάνουμε τη δικιά μας συγκέντρωση του ΚΚΕ και κάπου εδώ είναι το πάμε συγκεντρωμένο απ' έξω. Εγώ θα έλεγα να μου βάζατε το τραγούδι «Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα, εγώ έτσι σ' αγαπάω». Ουσιαστικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι τελικά το κουκουέ, όσο κι αν κάποια πράγματα εξελίσσονται, αυτό παραμένει το ίδιο. Πάμε όμως σε κάτι που θεωρείται νέο. Πάμε στο ποτάμι. Πάμε να δούμε τι έχει φτιάξει το ποτάμι. Εμείς αποτείνουμε φόρο τιμής στους εργαζόμενους. Αυτό λέω κι εγώ. Να βάλουμε φόρο τιμής στους εργαζόμενους. Αυτοί θα σώσουν την οικονομία. Σώθηκες. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Τους πληρώσαμε ακριβά. Τώρα ποτάμι. Γιατί, κύριε Θοδωράκη, το κάνατε αυτό και ποιος σας είπε να φτιάξετε αυτό το σποτάκι, αναφερόμενος ειδικά στη Νέα Δημοκρατία? Να καρφώσω λίγο μια υποψία που μπορεί να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Μήπως οι περισσότερες διαρροές σας είναι προς τη Νέα Δημοκρατία και ξεχνάτε ότι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ήταν όλα τα προηγούμενα. Ξαφνικά μου χωρίσατε το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Δημοκρατία, ξεχάσατε το Πασόκ, ίσως γιατί μπορεί να βρεθείτε μαζί, αλλά αυτό δεν είναι αυτό που είναι το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον είναι ίσως ότι το χτύπημα κάτω από τη ζώνη ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότερες διαρροές σας είναι προς Νέα Δημοκρατία και εκεί πρέπει να χτυπήσουμε. Να πάμε όμως να δούμε αυτό και να σας αναγνωρίσω που το σχολίασαν όλοι. Αυτό το κόμμα με ωμέγα και ένα μη και το κόμμα με ένα με όμικρον και δύο μη. Ουσιαστικά το ένα αναφέρεται στο βαθύ ύπνο που ξέρουμε και το κόμμα είναι αυτό που μας προκαλεί ακόμα μεγαλύτερο ύπνο με αυτά τα οποία μας λένε. Για πάμε να το δούμε. Ο πατέρας σας ξύπνησε από το κόμμα. Ελάτε. Και έμφυα. Τι είναι αυτό? Ένας φόρος για τα σπίτια. Μπήκε με το μνημόνιο. Μνημόνιο. Μνημόνια. Τρία. Μα καλά, τόσο καιρό ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο? Εγώ ξαναπέφτω σε κόμμα. Και σε 4 χρόνια που θα ξαναγίνουν εκλογές, ξυπνήστε με. Αν πάει κάτι καλά. Σε 4 χρόνια.
2-3 μήνες. Τους πληρώσαμε ακριβά. Τώρα ποτάμι. Ελπίζω μόνο να μην είναι προφητικό αυτό. Το σε 4 χρόνια που θα έχουμε εκλογές ξυπνήστε με και απαντάει ο άλλος σε 2-3 μήνες. Ελπίζω μόνο να μην είναι προφητικό. Πολλά θα εξαρτηθούν ακόμα και από το ποτάμι και τις συνεργασίες των λοιπών κομμάτων, των υπολείπων κομμάτων, εκτός των δύο μονομάχων πάντα εκεί αναφερόμαστε. Και να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο σποτ, ίντριγκας. Πάμε να το δούμε. Εσείς τι πάθατε? Ο μικρός έσπασε το αριστερό του χέρι. Α, μικρός είναι, θα μάθει. Ερώτηση. Παρακαλώ. Και τώρα πώς τα γράφω? Θα σου δείξω πώς θα γράφεις το ίδιο καλά και με το δεξί. Μεταξύ μας δεν ξέρω ποιος κάνει λεκτικά τη μεγαλύτερη αντιπολίτευση. Ο κύριος Καμένος τον κύριο Τσίπρα που τον αποκαλεί ο μικρός ή ο κύριος Μημαράκης που τον λέει ο Πονηρούλης. Δεν ξέρω, τα αφήνω σε εσάς να κρίνετε. Πάντως και το ένα και το άλλο, εμένα αν ήμουν ο Αλέξης Τσίπρας, δεν θα μου ακούγονταν καλά. Να πάμε στο αμέσως επόμενο, το οποίο είναι... μάλλον όχι. Ας το δούμε. Μου λέτε πάνω ότι είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν και σε αυτό το σποτάκι το πρώτο το οποίο έβγαλε. Ένα από τα πολλά. Θέλω οι νόμοι να ισχύουν για όλους. Μπορούμε επιτέλους να μην εξυπηρετούμε μόνο τους μεγάλους σε αυτή τη χώρα. Θέλω να μπορώ να μείνω στη χώρα. Θέλω να πάει η χώρα μας μπροστά, χωρίς να μείνουμε εμείς πίσω. Θέλω να με υπολογίζουν, να μου λένε την αλήθεια. Θέλω το δημόσιο να λειτουργεί καλύτερα. Θέλω αυτόν που δεν υπηρετεί κανένα συμφέρον. Συμφέρον όλων μας είναι να μην υπάρχουν συμφέροντα. Στις 20 Σεπτέμβρη. Αυτό είναι το ένα σποτάκι. Εγώ είχα ζητήσει στα παιδιά ένα άλλο σποτάκι. Δεν συμβαίνει κάτι, θα σας το περιγράψω εγώ ίδια. Είναι το σποτάκι εκείνο που ξαφνικά βρίσκονται μόνοι οι πρωταγωνιστές σε μια άδεια Αθήνα. Εδώ είναι γεμάτη Αθήνα. Αυτό της άδειας Αθήνας αναρωτιέμαι αν απλά περιγράφει την αλήθεια. Την αλήθεια που σημαίνει ότι όλοι τα μάζεψαν και έφυγαν. Διότι όταν ο ΣΥΡΙΖΑ υπόσχεται κάποια πράγματα, κάποιοι άλλοι παίρνουν τη βαλίτσα τους και φεύγουν. Φοβούμενοι ότι ή δουλειά δεν θα βρουν, ή κάπου δεν έχουν και να βγουν έξω από το σπίτι να πάνε πού. Με τι, λεφτά. Να διασκεδάσουν. Μάλλον είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους. Πάμε όμως σε ένα άλλο σποτ και θα το αφήσω στην κρίση σας να μου πείτε ποιο είναι. Να φανταστείτε. Μάλιστα. Παρακολουθείτε εσείς λίγο. Παρακολουθείτε πώς το έχουν χτίσει. Παρακολουθήστε λίγο και τα χρώματα. Εμείς ακούμε τη δικιά μας μουσική, αλλά δεν έχει σημασία. Μέσα σε όλα αυτά υπόσχονται το μας πήγαν πίσω, οι τράπεζες έκλεισαν. Λίγο πολύ καταλαβαίνετε. Κερδίζουμε το αύριο όμως. Αυτό ήρθε από το ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα κόκκινο φόντο, που η μόνη διαφορά του με το προηγούμενο ήταν το πορτοκαλί. Πείτε μου λίγο την απόχρωση του πορτοκαλί με το κόκκινο. Πόσο διαφέρει? Σχεδόν τίποτα. Έτσι, κάπως έτσι είναι και οι διαφορές τους, κυρίες και κύριοι. Γιατί μερικές φορές αποτυπώνεται, χωρίς να το καταλάβουμε από μικρές λεπτομέρειες, κάποιες αλήθειες. Μας λένε άλλα αντάλλων τώρα προεκλογικά. Υποτίθεται ότι δεν μπορούν να τα βρουν. Κατ' ουσίαν, το ίδιο πράγμα πρέπει να εφαρμόσουν. Ένα είναι το μνημόνιο, δεν είναι δύο. Ένα. Είναι το τρίτο και είναι το σκληρότερο. Και κάποιοι έχουν πει ότι όπως τρώσατε θα κοιμηθείτε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Θα εφαρμόσετε ακριβώς τους νόμους. Και πάμε λοιπόν στο επόμενο. Στο επόμενο που είναι, αναφέρεται στη μεγάλη στάρ, της, όχι μόνο της προεκλογικής περίοδου, και της περίοδου της προηγούμενης που ζήσαμε. Πάμε λίγο να το δούμε. Τελικά πρέπει να το πληρώσουμε το χρέος. Τι είπατε? Τι είπατε, κυρίες και κύριοι, είπατε κάτι? Δεν άκουσα καλά? Τα στοιχεία σας εδώ και τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που μας έλειψε, αλλά φαίνεται ότι της έλειψε και της ιδίας ο φακός και έκανε και η ίδια ένα βήμα παραπάνω, εξελίχθηκε στην καριέρα της από παρουσιάστρια της Βουλής, του καναλιού της Βουλής, τώρα πλέον και σε διαφήμιση. Έτσι γερά ζωή. Και πάμε τώρα σε κάτι άλλο.
το οποίο έκανε, πήγε να κάνει τάχα μου κακό. Τελικά, αποδείχθηκε ότι έκανε πολύ καλό σε κάποιον. Βλέπετε αυτή τη φωτογραφία? Μάλιστα, σε τόσες εκλογές, λέει, πιάστηκες, μπιπ. Όμως αυτή τη φορά φρόντισε να φανείς λεβέντης. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καλωσορίζω εδώ στο στούντιο μαζί μου τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Λεβέντη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε, να σας καλωσορίσω, να σας δει και ο κόσμος. Ελάτε εδώ κοντά μου. Λοιπόν, αυτό ξέρετε πώς το λένε, κύριε πρόεδρε. Και εγώ, κύριε πρόεδρε. Λοιπόν, ξέρετε πώς το λένε αυτό. Αυτό το λένε τρολιά. Το ξέρετε τον όρο. Τρολιά. Τρολιά λοιπόν είναι όταν στα social αυτό media. Δεν το βγάλαμε εμείς. Όχι, το ξέρω. Αυτό ακριβώς βγήκε μόνος. Έτσι. Λοιπόν, είναι μερικές φορές λοιπόν όταν πάνε να κάνουν κάτι το οποίο μπορεί να θέλει να προκαλέσει κακό. Και τελικά μπορεί να συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Αυτό για εσάς ήταν η κουβέντα όλων, από ό,τι καταλάβατε. Πήγαν να σας κάνουν κακό και τους γύρισαν ανάποδα. Αυτό λοιπόν λέγεται τρολιά στα social media, κύριε πρόεδρε. Να που μαθαίνετε και καινούργια πράγματα, γιατί πραγματικά πρέπει να μάθουμε κι άλλα φρέσκα νέα πράγματα. Άλλωστε όλοι δεν ευαγγελίζονται το νέο. Όλα τα άλλα κόμματα τα βγάλανε εκείνα. Τα κόμματα. Έτσι, έτσι. Εδώ κάποια... κάποια ασχολούνται μαζί σας λίγο παραπάνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως κάτι που είπε ο κύριος Τσίπρας και αμέσως, κύριε πρόεδρε, θα αρχίσουμε να πιάνουμε και την πολιτική μας κουβέντα πέρα από την πλάκα. Γιατί η πολιτική, καλό είναι να σοβαρευτεί, γιατί είναι μία πλάκα. Πάμε να το δούμε. Δεν θα αφήσουμε το χθες να παλινορθωθεί. Δεν θα αφήσουμε κάποιους που έχουν σχέδιο να κάνουν την αριστερά παρένθεση στον τόπο να πετύχουν το σχέδιό τους. Την άλλη Κυριακή ξεμπερδεύουμε οριστικά με το παλιό και κερδίζουμε το αύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε πρόεδρε, τον ακούσατε και ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή μέσα από το βίντεο μας είπε και σε όλους τους τόνους, γυρνάει και λέει δεν θα επιτρέψουμε να είμαστε η αριστερή παρένθεση. Μερικές φορές έχετε προβλέψει και έχετε προβλέψει και πράγματα στην εξέλιξή τους με εντυπωσιακό τρόπο. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε ότι μπορεί όντως να είναι αριστερή παρένθεση? Όχι ο Τσίπρας, όλος ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είναι αριστερή παρένθεση ή ήρθε για να μείνει? Καταρχάς δεν είναι αριστερή. Παρένθεση μπορεί να είναι, αλλά αριστερή δεν βλέπω να είναι. Γιατί κάνανε ένα μνημόνιο βαρύτερο και από τη δεξιά. Μάλιστα. Ας αφήσουμε και το ότι επικαλούνται φιλελεύθερες αντιλήψεις περί ιδιωτικοποιήσεων, τις οποίες δεν κάνουν γιατί μέσα έχουν κάποια προβλήματα στο εσωτερικό. Η λέξη αριστερά σημαίνει άλλα πράγματα. Αυτοί τώρα εμφανίζονται ένα καινούργιο λεξιλόγιο. Θεωρείτε ότι ο πιο καθαρός παίκτης σε αυτή την προεκλογική φάση, σε αυτές τις εκλογές, είναι ο κύριος Λαφαζάνης, για παράδειγμα, με τη Λαϊκή Ενότητα, ή θα έπρεπε κάπου να τα βρούμε το κουκουέ? Γιατί το κουκουέ έχουμε μάθει να είναι το αριστερό κομμάτι. Ακούστε, ο Τσίπρας επί 5 χρόνια έλεγε ότι θα σχίσει μνημόνια και θα διαγράψει χρέη. Και τελικά έκανε μια τεράστια τούμπα και έκανε ένα μνημόνιο χειρότερο. Ο Λαφαζάνης είναι στη σφαίρα της δραχμής, είναι η απόλυτη τρέλα. Εγώ πιστεύω ότι όλοι αυτοί που εκπροσωπούν τη δραχμή λίγο πολύ είναι παρανοϊκοί, γιατί σαν να μας υποδεικνύουν να πέσουμε από τον μπαλκόνι. Αν τους ρωτήσεις σαν ποια χώρα θέλουν να γίνει η Ελλάδα, δεν ξέρουν. Είναι λίγαν επικίνδυνοι κατ' εμέ. Γιατί το στοίχημα είναι να μείνουμε στο ευρώ και να φτιάξουμε την Ελλάδα. Και όχι να, αν όμως, κύριε πρόεδρε, και όχι να πέσουμε στον Κιάδα. Σωστά, αλλά αν τα μέτρα είναι τόσο δύσκολα και τόσο δυσβάσταχτα, γιατί εδώ υπέφερε ο ελληνικός λαός με 2 μνημόνια και τα αυτοί οποία θα τα κάνουν εύκολα. Όχι, άλλο θέλω να καταλήξω. Δεν φοβάστε ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα μεγαλύτερο κύμα δραχμιστών ή εχθρών του ευρώ, που μπορεί να το θεωρήσουν υπαίτιο για τα κακά, μπορεί να μην είναι, αλλά μπορεί να το θεωρήσουν υπαίτιο για τα κακά που του συμβαίνουν στην καθημερινότητα και αυτά που θα πρέπει να υποστούν με τις φορολογικές επιδρομές? Η άποψη της Ένωσης Κεντρών είναι ότι και το μνημόνιο 1 του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου και το μνημόνιο 2 του κυρίου Σαμαρά και το μνημόνιο 3 του κυρίου Τσίπρα ρίχνουν όλα τα βάρη στον ιδιωτικό τομέα και διαφυλάσσουν ως ιερές αγελάδες το δημόσιο. Και έτσι η χώρα κατέρευσε. Λοιπόν, εκείνο που χρειάζεται τώρα είναι να γίνει αυτοκάθαρση μέσα στη χώρα και να κοπούν οι παθογένειες. Αυτό χρειάζεται. Και όχι να πάμε στη δραχμή στους τρελούς.
Εσείς δηλαδή, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, το λάθος είναι ότι δεν κάναμε μεταρρυθμίσεις. Και ότι δεν αλλάξαμε την Ελλάδα και δεν κόψαμε τις αργομιστίες, δεν κόψαμε τις διπλές τριπλές συντάξεις, δεν κόψαμε τις πολυθεσίτες, δεν κόψαμε τους αποσπασμένους, δεν κόψαμε τους 1500 της Βουλής που είναι συγγενείς των βουλευτών και είναι αργόμιστοι. Εκεί έγκυται τις προώρες συντάξεις. Εκεί έγκυται το λάθος που η χώρα πτώχευσε. Και όχι να φύγουμε να τραπούμε σε φυγή, όπως θέλει ο Λαφαζάνης, και να γίνουμε Βολιβία. Μάλιστα. Καταλάβατε. Κύριε Πρόεδρε. Άρα σε οι δραχμιστές είναι η λύση απόγνωσης όταν καίγεται το σπίτι σου. Βγαίνεις έξω σαν ποντίκι. Αυτά υποδεικνύει ο Λαφαζάνης. Ο Λεβέντης αντίθετα λέει να κάτσουμε εδώ στο ευρώ, στην Ευρώπη και να αφαιρέσουμε τις παθογένειες και να φτιάξουμε μια χώρα για την οποία θα είμαστε περήφανοι. Άρα, με κύριε διαφάνεια, Πρόεδρε, με δικαιοσύνη. Πάμε σε δύο θέματα. Και αυτός είναι ο λόγος που έρχονται ο κόσμος κοντά στην Ένωση Κεντρών. Οι μεν προτείνουν να γίνουμε ποντίκια αρουραίοι να φεύγουμε. Ο Δε Λεβέντης και η Ένωση Κεντρών προτείνουμε να φτιάξουμε την Ελλάδα από την αρχή. Αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ναι. Γιατί η εκπομπή, πέρα από το χιούμορ το οποίο ξεκίνησε να κάνει, τουλάχιστον σοβαρή. Έχει ακριβώς. Είναι σοβαρή και, και θέλουμε κάποιες απαντήσεις. Σε αυτές τις απαντήσεις, στο πλαίσιο αυτών των απαντήσεων, θα ήθελα να μου πείτε. Μιλάτε για μεταρρυθμίσεις και σας άκουσα που λέτε το δημόσιο, πώς το αγκαλιάζουν σαν την Ιερία Αγελάδα. Εσείς στις μεταρρυθμίσεις θα προτείνετε μεγαλύτερη συρρήκνωση του δημοσίου? Δεν μιλάω για τους αποσπασμένους, συρρήκνωση. Κάθαρση θα προτείνω. Δηλαδή, κάθαρση. Άμα πάμε σε ένα Δήμο τώρα που είναι 1000 υπάλληλοι, οι 400 είναι αργόμιστοι. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε οι 600, όση δουλειά και να προσφέρουν, από τους άλλους που είναι τους αρχόμιστους, διαβρώνονται. Μάλιστα. Τελικά το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Κατανοητό ότι δεν θέλετε, δεν είναι απαραίτητο να προβούμε σε απολύσεις, αλλά σε κάθαρση. Ναι, μάλιστα. Εντοπισμό των αργομίστων. Και αυτών με παράνομα χαρτιά, πλαστά κλπ. Ναι, αυτό που. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, επίσης θέλω να σας ρωτήσω. Και στη Βουλή. Στη Βουλή είναι του Πολύδωρα η κόρη, τη Σιούφα η κόρη, των βουλευτών τα νύψια. Αυτά πρέπει να φύγουν. Είναι πρόκληση για τον κόσμο που έχει τα παιδιά άνεργα να είναι των βουλευτών τα παιδιά εκεί μέσα και να παίρνουν και 16 μισθούς. Με προκαλείτε όμως τώρα λίγο, κύριε Πρόεδρε, και παρακαλώ. Κάτι έπεσε στα χέρια μου λίγο πριν, μια και μιλάτε για συγκινικά πρόσωπα. Και διευκρινίστε μου κάτι που μόλις έπεσε στα χέρια μας στην ομάδα τη δημοσιογραφική πριν από λίγο. Το ανέβασε η κυρία Φωτεινή Πιπηλή. Και ξεκινάει ως εξής. Λέει: τώρα πλάκα μας κάνει ο κύριος Βασίλης Λεβέντης ή μας ξέρει τόσο καλά σαν ψηφοφόρους και τερμάτισε. Κοιτάξτε, λέει, τι ανακάλυψα ψάχνοντας, όπως συνηθίζω, όλα τα ψηφοδέλτια. Βασίλης Λεβέντης, υποψήφιος Α Θεσσαλονίκης και Β Αθηνών. Μάλιστα. Παρασκευή Λεβέντη, πρώτη στη λίστα στην περιφέρεια Δωδεκανήσου. Ελένη Λεβέντη, πρώτη στη λίστα στην περιφέρεια Γρεβενών. Κωνσταντίνος Λεβέντης, δεύτερο στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Αναμένει, λέει, η ίδια απάντηση. Να δώσουμε μια απάντηση μέσα από την εκπομπή μας. Ναι. Η περιφέρεια Γρεβενών μπορεί να βγάλει βουλευτή για την Ένωση Κεντρών. Η κυρία Πιπηλή έπρεπε να γνωρίζει. Μετά ο δεύτερος στη λίστα Επικρατείας, που είναι όντως ο αδερφός μου, είναι ο δεύτερος στη λίστα Επικρατείας. Η Ένωση Κεντρών για να βγάλει δύο χρειάζεται γύρω στο 10%. Μάλιστα. Εντάξει, η κυρία Πιπηλή και αυτό πρέπει να το γνωρίζει. Επιπλέον πρέπει να γνωρίζει ότι ανήκω εις μια οικογένεια που αγωνίζεται 30 χρόνια. Είναι αγωνιζόμενη η οικογένειά μου, δεν είναι απλά συγγενής μου. Ξέρετε, απλά όμως αυτό... Καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή δεν είναι σε θέσεις εκλόγιμες. Απόλυτα δεν είναι σε θέσεις εκλόγιμες. Είναι όμως, ξέρετε τώρα, και τι κάποια είναι? Πράγματα τα οποία... εγείρουν λίγο τον προβληματισμό κάποιων και αναφέρομαι και στο, ακούστε, ότι, Ρόδο... ότι κάποιοι, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, βεβαίως, κάποιοι παίρνουν συμβούλους δίπλα τους και παίρνουν συγγενικά τους πρόσωπα λέγοντας ότι αυτούς εμπιστεύομαι. Όταν όμως εμείς πάμε να τους κατηγορήσουμε επειδή επέλεξαν για συμβούλους, που εγώ το θεωρώ αυτό θεμητό. Η κυρία Πιπηλή στην παράταξή της έχει ξέρει ότι ο Καραμαλής έχει... ήταν ο παππού, ο θείος, μετά ήταν ο ανιψός, τώρα βάλανε και το γιο του Αχιλλέα. Τα ξέρει η κυρία Πιπηλή αυτά? Φαντάζομαι πως ναι. Ναι. Άρα να κοιτάξει το σπίτι της πρώτα. Μάλιστα. Έτσι. Γιατί αυτούς που έβαλα εγώ αγωνίζονται 30 χρόνια και δεν έχουν πάρει δεκάρα από το δημόσιο. Ενώ στο κόμμα της είναι όλοι κρατικοδιέτη. Μάλιστα.
Κατανοητό, όταν, κύριε Πρόεδρε. Όταν μπούμε στη Βουλή και δείτε ποιους έβαλα, τότε θα καταλάβετε γιατί τους χρειαζόμουν μες στη Βουλή. Κύριε Πρόεδρε, θα έρθω λοιπόν σε αυτό το κομμάτι την μέρα που θα είστε στη Βουλή. Γιατί βλέπω τα εντοπίζουν όλα. Τα εντοπίζουν όλα. Τα δικά τους, ότι... τα δικά τους τα χάλια. Εγώ γύρναγα σήμερα με τον κύριο Μημαράκη από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ γύρναγα με ένα τσαντάκι και ο Μημαράκης γέμισε όλο το αεροπλάνο για να γυρίσει. Έτσι κάνουν όλοι οι αρχηγοί. Ναι, αλλά η κυρία Πιπηλή, η κυρία Πιπηλή είδε τα δικά μου. Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνετε ότι η είσοδό σας γενικά θα προκαλέσει σχόλια. Δηλαδή δεν κοιτάνε σχόλια. Τη σαπίλα την ενίκο. Ναι. Απλά όμως έκανε εντύπωση και δικαιολογώ το γεγονός ότι πέσανε πάρα πολλά ονόματα. Ναι, ναι. Δεν πέσανε καθόλου πολλά. Είναι σε μη εκλόγιμες θέσεις. Μάλιστα. Έγινε απόλυτα σαφές και κατανοητό. Η Περιφέρεια Γρεβενών δεν μπορεί να βγει βουλευτής από την Ένωση Κεντρών. Κατανοητό, κύριε Πρόεδρε, και νομίζω ότι διευκρίνησε και για όλους που θα μπορούσαν να σκεφτούν κάποια πράγματα διαφορετικά. Πάμε λίγο στις συνεργασίες που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Αν θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη ανατροπή και να μην μπείτε στη Βουλή, λογικά όλα δείχνουν ότι θα μπείτε στη Βουλή. Και πάμε πιστεύουμε, αν θέλετε την άποψή μου, ότι θα μπούμε και με ποσοστό άνω το 8. Μάλιστα. Και ξέρετε πού το βασίζω αυτό. Πείτε μου. Ξέρετε πού το βασίζω αυτό. Η ΜΕΝ Θεσσαλονίκη θα δώσει άνω του 20. Ναι, το είχαμε πει και από το Δελτίο μαζί, ότι Θεσσαλονίκη περιμένεται μεγάλη δεξαμενή. Ξέρετε γιατί έχει θυμώσει, γιατί πήγα να μιλήσω στο Βελίδιο. Ναι. Και δεν το είπε καμία τηλεόραση. Έχει καμία εικοσαριά τηλεόραση η Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Καμία τηλεόραση δεν ανέφερε ότι μιλάω στο Βελίδιο. Ενώ όταν πάει να μιλήσει ο Μημαράκης στο Βελίδιο, για καμιά δεκαπενταριά μέρες, μέρα, νύχτα, κύριε μιλάει. Πρόεδρε, πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Πρέπει όμως να ξέρει ο κόσμος που θα σας ψηφίσει, με ποιους και αν θα συνεργαστείτε. Μη μου πείτε αυτό το οποίο το γνωρίζουν όλοι οι περισσότεροι και το έχω μεταφέρει και εγώ συχνά και από τα δελτία. Τα 9 συν 1 σημεία. Τα 9, γιατί τα σημεία θα οδηγήσουν. Τα σημεία θα οδηγήσουν στη συνεργασία. Μάλιστα. Ή ο Μημαράκης είναι, ή ο Τσίπρας είναι, ή ο διάολος είναι, να το πω έτσι. Θα αποδεχθεί τα 9 σημεία αν θέλει τη ψήφο εμπιστοσύνης. Και η ερώτηση κρίσης. Αλλιώς εγώ. Εάν μπορεί η δικιά σας συμμετοχή να απειλεί τη σταθερότητα της χώρας. Όχι. Εγώ... Τότε θα μπείτε να δημιουργηθεί σταθερή κυβέρνηση. Ακούστε, η Ένωση Κεντρών δεν είναι ούτε Χρυσή Αυγή, ούτε κουκουέ που λένε όχι σε όλα. Εγώ έχω αποφασίσει να δώσω ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτά τα 9 σημεία... Να κόψουμε τους αργόμισθους, να απολύσουμε από την Βουλή τους 1.500 που είναι συγγενείς, να διώξουμε την πολυθεσία, τους πρόωρες συντάξεις. Αυτά, αν δεν κάνω λάθος, αφορούν το λαό. Σωστά. Κερδίζω εγώ κάτι. Σωστά. Άρα ζητώ πράγματα που δεν κερδίζω κάτι. Αν δεν τα δεχθούν, σημαίνει ότι επιμένουν να οδηγήσουν τη χώρα στον γκρεμό. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, στο χέρι τους λοιπόν είναι, κυρία Κούτσου. Αν θα τα δεχτούν ή αν δεν θα δεχτούν, εάν απειλείται η σταθερότητα, θα κάνετε την υπέρβαση με κάποια υποχώρηση ή καμία υποχώρηση στα σημεία αυτά. Θα κάνω υποχώρηση. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτή είναι η είδηση ότι δεν θα ρισκάρει τη σταθερότητα ο κύριος Λεβέντης και αν χρειαστεί μπορεί να είναι και ο τρίτος ή ο τέταρτος πόλος συνεργασίας. Δεν θα αφήσω τη χώρα να ξαναοδηγηθεί σε εκλογές. Κύριε Πρόεδρε, σαφής δήλωση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για την καλοσύνη και σας. Ελπίζω και μετά, αφού και πείτε να πείτε στη Βουλή, στην κυρία Πιπηλή ότι είναι σε μη εκλόγιμες θέσεις. Μάλιστα, έγινε κατανοητό. Ναι. Και ελπίζω μετά να μην πάρουν τα μυαλά σας αέρα και να έρχεστε πάλι στην εκπομπή εδώ. Θα με ξανακαλέσετε. Εντάξει. Αν ήταν να πάρω αέρα, όπως είναι τα μυαλά. Θα είχαν πάρει τόσα χρόνια. Μου είχε προτείνει ο Ανδρέας Παπανδρέου εμένα να με βάλει επικρατείας και πάρει τη μητέρα μου. Αλλά εγώ είχα μια αντιπάθεια στο πολιτικό σύστημα, έτσι το διεφθαρμένο. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σε λίγο θα υποδεχτώ. Πάμε σε μικρό διάλειμμα. Υποδεχτείτε καλύτερους από μένα. Όχι, λοιπόν. Ίση. Ίση μεταξύ. Όλοι ίση. Όλοι ίση απέναντι στο λαό αυτή τη στιγμή. Θα κρυθούν όλοι. Την Κυριακή από τον λαό θα γίνει όλοι, η ανισότητα. Εκεί θα υπάρχει. Εκεί τότε θα δούμε ποιος είναι ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος. Προς το παρόν είναι όλοι ίση. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Εμείς σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί μετά από το διάλειμμα.
Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλεί με περισσότερες κορυφαίες διοργανώσεις. UEFA Champions League, UEFA Europa League, Barclays Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Football League, NBA, Eurobasket, ΚΑΕ Ολυμπιακός και ΚΑΕ ΑΕΚ για την Basket League Scratch, Formula 1, MotoGP, κορυφαία τουρνουά τέννις. Με πάνω από 60 live μεταδόσεις την εβδομάδα, κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το Full Pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 ευρώ το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV. Και φέτος, το ταξίδι για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το cosmotebooks.gr με προσφορές μέχρι και 30% σε όλα τα σχολικά και δωροεπιταγή αξίας έως 50 ευρώ για προϊόντα τεχνολογίας. Καλή σχολική χρονιά με ένα κλικ. Αν η καρδιά σου χτυπάει για Art and Design, έλα στον Άκτο. Διάλεξε σπουδές μόνο με την ποιότητα Άκτο. Πέρασες, ψώνησες, σπούδασες! Έλα στη MediaMarkt και πάρε πτυχίο στην οικονομία. Λάπτοπ Toshiba με τέταρτης γενιάς επεξεργαστή Intel Core i3 και κάρτα γραφικών 1 GB μόνο 399 ευρώ. Τζάμπα από παντού. MediaMarkt. Δεν είμαι και χθεσινός. Γιατί σαν πολλά μας τάπατε! Σταματήστε τις άγονες συγκρούσεις. Οι μονομάχοι του δικοματισμού αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Μην τους ακούτε. Γιατί η ελπίδα απαιτεί συνεργασίες. Μόνο μαζί μπορούμε. Δυνατοί δίνουμε λύσεις για σταθερή κυβέρνηση τετραετίας. Δημοκρατική συμπαράταξη. ΠΑΣΟΚ ΔΙΜΑΡ. Τρίτη δύναμη. Κρίσιμη. Χρήσιμη. Ευρωπαϊκή. Δημοκρατική συμπαράταξη. Τώρα δυνατή. Μαζί δίνουμε λύσεις. Αποστολή πιο φθηνά από ποτέ. Δευτέρα έως Τετάρτη στο Μασούτι. Ελληνικό κοτόπουλο το κιλό μόνο 1,99. Όλα τα γιαούρτια, επιδόρπια γιαουρτιού και επιδόρπια με φγάλ 20% φθηνότερα με τη MassCard. Αποστολή πιο φθηνά από ποτέ, εξετελέστη. Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Jeep, δεν γίνεσαι, γεννιέσαι. Νέο Jeep Renegade, 1400 κυβικά, 170 ύπη, 4x4, με όφελος από 5.000 ευρώ, από 187 ευρώ το μήνα, άτοκα. Jeep, είσαι ή δεν είσαι. Η Ελλάδα πάει μπροστά με την Κατερίνα, που βοηθάει εθελοντικά στο γεροκομείο. Η Ελλάδα πάει μπροστά με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για όλους. Με άμεση διάθεση 2,3 δις για τους ανέργους από το ΕΣΠΑ. Με κατάρτιση και επιμόρφωση. Με κίνητρα για επενδύσεις που δημιουργούν δουλειές. Η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα, αξιοπιστία, επενδύσεις, δουλειές. Όλοι μαζί πάμε την Ελλάδα μπροστά. Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα μπροστά. Velveeta, 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 Velveeta. Velveeta, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta. I was walking in the heat. I call up a friend. I say, first sunlight and everybody's running. You make sure that everybody's coming. Hey, my world is on fire. Light it up. Things are getting hot. Hey, my world is on fire. Αυτοκρατορικές δόσεις μόνο στην ηλεκτρονική. Όλα τα είδη έως 40 δόσεις ακόμα και χωρίς χρήση πιστωτικής κάρτας. Για λίγες μέρες στην ηλεκτρονική. Το Selfie Power Diesel με υψηλότερο αριθμό κετανίων
είναι σχεδιασμένο να δρά άμεσα. Να προστατεύει ενεργά τα ζωτικά μέρη του κινητήρα. Και να διατηρεί τη δύναμή του για ακόμα καλύτερη απόδοση. Selvi Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel. Και επιπλέον, μόνο με το νέο Win Triple Play έχεις δωρεάν την εφαρμογή We Are Family που κάνει το tablet και το smartphone σου απόλυτα ασφαλή για τα παιδιά. Νέο Triple Play από τη Win. Έχεις άλλο αέρα. Στα Αλφαβήτα κυνηγήστε πόντους και προσφορές. Μέχρι την Τρίτη, όλα τα τυριά για τόστ, χύμα και τυποποιημένα 20% πιο φθηνά. Και όλα τα κρουασάν 30% φθηνότερα. Η χαρά να κερδίζεις κάθε φορά που ψωνίζεις μόνο στα Αλφαβήτα. Πού αλλού. Το νέο Win Triple Play εκτοξεύει την επικοινωνία σου μέσα και έξω από το σπίτι μόνο με 35 ευρώ το μήνα. Win, έχεις άλλο αέρα. Και τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας να περάσουμε στους επόμενους καλεσμένους μας, σε αυτούς που συνήθως με έχετε συνηθίσει. Και να ξεκινήσω από τον κύριο Γιάννη Μανατίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, ο τίτλος δεν χάνεται. Υποψήφιος βουλευτής Α Θεσσαλονίκης με το ΣΥΡΙΖΑ. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και επίσης να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στη σεζόν. Σεζόν. Ευχαριστώ και πολύ. Και πάντα να δίνετε απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία μπαίνουν από την κοινή γνώμη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μανατίδη. Εύχομαι, εάν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ και υπουργοποιηθείτε, να μπορούμε να σας βρίσκουμε και πάλι. Εγώ κάνω την ευχή, την ταπεινή ευχή. Δεν χάθηκα πάντως στο προηγούμενο ποτέ, διάστημα. Κυρία Μανατίδη, και πρέπει να το πω όχι μόνο για εσάς, για κάποιους που πραγματικά. Αυτό που είπα και στον κύριο Λιβάτη προηγουμένως, δεν παίρνουν τα μυαλά τους αέρα. Και καλά θα κάνουν οι πολιτικοί όταν παίρνουν το θόκο να παραμένουν οι ίδιοι. Το λέω για όλους εμάς γιατί αλλάζουν στάση ξαφνικά. Πάω στον κύριο Καραγκούνη. Να πω ότι όλοι οι καλεσμένοι εξαιρούνται από αυτό το οποίο είπα. Και δεν είναι τυχαίο που τους έχω φωνάξει δεύτερη εκπομπή γιατί νιώθω πολύ καλά μαζί τους. Δεν ξέρω αυτοί πώς θα νιώσουν στη συνέχεια. Κύριε Καραγκούνη, κύριε Υπουργέ, επίσης καλησπέρα σας. Υποψήφιος βουλευτής ετωλοακαρνανίας με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στην κυρία Αντιγόνη Λιμπεράκη, υποψήφια βουλευτή Β' Αθηνών με το ποτάμι. Καλησπέρα σας, κυρία Λιμπεράκη. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, καλησπέρα σας και εσάς, κύριε Υπουργέ, υποψήφιος βουλευτής Β' Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Χουντής, ευρωβουλευτής. Καλησπέρα σας, κύριε Χουντή, με την Λαϊκή Ενότητα. Καλησπέρα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Μου κόψατε το υπουργό σου. Είμαι στο ευρωβουλευτή τώρα. Να πω. Ναι, αλλά είπατε άπαξ. Σωστά, κύριε Χουντή. Για λίγο διάβαστη. Ή μάλλον να πω ότι είμαι τόσο κουρασμένη σήμερα και από τα δελτία. Από τους παρόντες, τα μυαλά σας αγγελάνε. Όχι, κύριε Χουντή. Με το καλό ξανά. Με το καλό ξανά. Λοιπόν, και να περάσουμε κατευθείαν, κυρίες και κύριοι, μη χάνουμε χρόνο, να περάσουμε στις ερωτήσεις μας, να ξεκινήσω από τον κύριο Αμανατίδη, γιατί τα πράγματα τρέχουν και επειδή είναι στο νήμα ακριβώς, κάποια οφείλουν να διευκρινιστούν, γιατί δεν ξέρω αν ένα debate είναι ικανό να αλλάξει τη γνώμη κάποιον, αλλά σίγουρα και τοποθετήσεις κάποιον άλλον μέσα από τις εκπομπές μπορεί να διαμορφώσουν άποψη που μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που μέχρι τώρα είχαν. Γιατί αναποφάσιστοι είναι πάρα πολλοί. Και ξέρετε, το χειρότερο και το πιο δύσκολο είναι να καταλάβουμε πώς θα συμπεριφερθούν, καθώς οι αναποφάσιστοι μετακυλίουν, αν είναι δυνατόν, από ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία ή από τη Νέα Δημοκρατία στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βρίσκουμε τα κοντινά ιδεολογικά πλαίσια να αποτελούν φραγμό για να γίνει το μεγάλο πίδημα της Ρόδου. Κύριε Μανατίδη, σε όλους τους τόνους διαμηνύεται, όχι εσείς συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι αυτό που έχετε καταφέρει, γιατί όταν κάποιοι, να μην πάω στα λάθη, σε αυτά τα οποία είχατε υποσχεθεί, που δεν έγιναν, τα έχουμε ακούσει πολλάκις. Νομίζω ότι χάνεται πολύτιμος χρόνος. Πάω όμως σε αυτό το οποίο κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Μιλάτε συχνά προεκλογικά τώρα, σώσαμε τη χώρα και τη σώσαμε από το να μην πάει στη Δραχμή, υποστηρίζετε, και την κρατήσαμε μέσα στην Ευρώπη. Και έρχομαι να σας ρωτήσω, γιατί είχε απειληθεί ποτέ αυτό πριν την παραλάβετε. Παραλάβατε μήπως μια χώρα που ήταν μέσα στο ευρώ, που ήταν
ασφαλής μέσα στο ευρώ και μέσα στην, στην Ευρώπη. Και λέτε ότι τη σώσατε, δεν πάει στη δραχμή. Μπορείτε να μου το εξηγήσετε λίγο αυτό? Καταρχήν γιατί είναι... να χρωστάμε ευγνωμοσύνη στο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό. Είναι η επίτευξη της συμφωνίας, η οποία συμφωνία αυτή δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. Με τα προηγούμενα προγράμματα και η ολοκλήρωση, των, η ολοκλήρωση τους θα έφερνε επιπλέον μέτρα και μια νέα συμφωνία, η οποία ούτως ή άλλως από τα προηγούμενα προγράμματα υπήρχε ένα κενό 15 με 17 δισεκατομμύρια, τα οποία θα έπρεπε μια νέα κυβέρνηση να τα διαπραγματευτεί. Σταματήσαμε τα παλιότερα προγράμματα. Σταματήσαμε προγράμματα τα οποία ήταν στο αγγλικό δίκαιο και σταματήσαμε και προαπαιτούμενα όπως η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και ζητήματα που αφορούσαν κυρίως τα εργασιακά. Και νομίζω ότι η νέα συμφωνία σε σχέση με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο υπήρχε από τη Νέα Δημοκρατία και ήταν το σχέδιο το οποίο θα εφαρμοζόταν αυτή τη στιγμή. Κύριε Μανατίδη, θα δηλαδή... αναγνωρίσω και προσυπογράφω το αγγλικό δίκαιο που λέτε, το οποίο άλλαξε και το οποίο αποτελούσε φιλιά. Το θεωρείτε καλό αυτό? Θεωρώ αυτή, ότι έφυγε μια φιλιά. Το, το θεωρείτε καλό αυτό? Είναι το η χειρότερη δυνατή εκδοχή. Εξηγήστε μου, υιοθετήσαμε κύριε Λεβέρνο, δίκαιο... βέβαια πήρατε το λόγο, αλλά δεν πειράζει. Όχι, 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 παρακαλώ, εξηγήστε. Υιοθετείτε, να διευκρινιστεί αυτό. Είναι μια, πώς να πω, κουβέντα αυταπάτης, η οποία ακούγεται πάρα πολύ συχνά, ότι το ένα δίκαιο είναι καλύτερο, το άλλο είναι χειρότερο. Το αγγλικό δίκαιο είναι το δίκαιο μιας τρίτης σε σχέση με τους δανειστές χώρα. Και σε ό,τι αφορά ειδικά θέματα, εξασφαλίζει με πολύ καλύτερους όρους από ένα ευρωπαϊκό δίκαιο που δεν είναι διεισδυτικό στα θέματα αυτά, την προστασία και των δύο μερών. Άλλωστε, σε ό,τι αφορά την αναγκαστική εκτέλεση, δηλαδή σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, εδώ εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο. Τα κατάλαβα. Εδώ εφαρμόζεται το ελληνικό, δίκαιο, προφανώς. Όπως ξέρει, λίγα νομικά. Ναι. Επειδή εγώ δεν γνωρίζω νομικά. Επειδή εγώ γνωρίζω. Παρακαλώ. Δεν γνωρίζω Λεβέρδο. Πολλά. Την δεν καταλαβαίνω στην επίθεση, γιατί φανταζόμασταν όλοι. Η συζήτηση γύρω από αυτό το είμαστε θέμα. Σε πλάνη δηλαδή περισσότεροι που φανταζόμαστε. Όχι, αυτό. Δεν είμαστε σε πλάνη. Δεν έχει συζητηθεί κανένα θέμα διεξοδικά. Μάλιστα. Τα λέμε όλοι στον γι' αυτό αέρα. Είστε εδώ για να μας διευκρινίσετε και αυτό. Αυτό βέβαια μπορείτε να το συζητήσετε με συνταγματολόγους ή με άλλους έγκριτους συμβούλους. Δεν θέλω να αμφισβητήσω το δικό σας. Ωστόσο, δεν είναι πλέον μια συνθήκη η οποία ήταν με ιδιωτικό ουσιαστικά. Όπως ήταν η ESMF και είναι με τον ESM. Εν πάση περιπτώσει, η συμφωνία την οποία έχουμε φέρει απέτρεψε μέτρα επιπλέον όπως ήταν το μεσοπρόθεσμο του 2014. Η Ελληνική Βουλή και το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι. Προσπεράσατε αυτό που είπε ο κ. Λεβέρδος για το αγγλικό δίκαιο. Ίσως γιατί δεν έχουμε το υπόβαθρο. Κοιτάξτε, αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή να αναπτύξουμε αυτή την κουβέντα. Από ό,τι γνωρίζω από το αγγλικό μάλιστα. Δίκαιο, δεν έχει καμία ασυλία σε σχέση με την εκποίηση τη δημόσια περιουσία κλπ. Οπότε. Να ολοκληρώσει λίγο. Δεν νομίζω όμως ότι είναι το. Ένα από τα θέματα είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι σταματήσαμε μέτρα επιπλέον 20 δισεκατομμυρίων. Αυτά ήταν καθορισμένα για την τετραετία 15-18 μέσα από το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο ψηφίστηκε το Μάιο του 2014. Επιπλέον μέτρα θα είχαμε, χαμηλώσαμε τα πρωτογενή πλεονάσματα και πήγαμε σε ένα δανεισμό με ένα επιτόκιο 1,5% περίπου. Αυτό σημαίνει ελάφρυση των, πολιτών από αυτά που θα είχαν, γιατί η Νέα Δημοκρατία σύνδεση τώρα τι κάνει. Συγκρίνει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με αυτά που έκανε. Και ο ΣΥΡΙΖΑ κύριε έκανε Μανατίδη, πολλά όμως... πράγματα και θα βάλω τελεία εδώ πέρα. Όχι, όχι, όχι. Δεν να... έχω κανένα ζήτημα να το αναπτύξετε αυτό, αλλά πήραμε το λόγο από τον κύριο Χοντή που ήθελε κάτι να πει πάνω στο αγγλικό δίκαιο. Και εξηγήστε μου λίγο αυτό το κομμάτι το περί ασυλίας. Γιατί είναι αυτό που πραγματικά ίσως να μας έχει δημιουργήσει αυτή την πλάτη. Θέλω να πω το εξής. Ότι δεν είναι μόνο θέμα συνταγματολόγων, όπως είπε ο κύριος Λοβέρδος, έδωσε τη δική του ερμηνεία. Το μνημόνιο και οι δεσμεύσεις και έναντι αυτών των δεσμεύσεων. Τι υφίστασε στη συνέχεια, δεν πρόκειται περί ενός απλώς νομικού ή θεσμικού ζητήματος παγιωμένου για να διαλέξεις. Πρόκειται περί ενός δικαίου, δηλαδή αυτές οι ρήτρες που ζητούν, ενός δικαίου που εξελίσσεται και που κάνει την Ευρωζώνη ή να το πω καλύτερα τα μνημόνια να παραβιάζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο, να παραβιάζουν δηλαδή τις συνθήκες, να είναι παράτυπες, να είναι παράνομες. Και ο μόνος τρόπος που τα νομιμοποιεί, και θα τελειώσουμε αυτό για να μπούμε στη συζήτηση, είναι ότι τα αποδέχεται. Μάλιστα. Όντως, επί της ουσίας, δεν υπάρχει δίκαιο, διότι ουσιαστικά όλο αυτό το θέμα βάζει όλες τις ευθύνες σε αυτόν που δανείζεται. Και όχι σε αυτόν που δανείζει ή δεν επικαλείται την παλιά αρχή που, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει στις συνθήκες της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών. Επομένως, είναι μια μορφή υποτέλειας και κυριαρχίας του ισχυρού
έναντι του αδυνάτου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κάτι κατάφερε, ενώ στην ουσία αποδέχτηκε αυτό τη διαστρέβλωση, αν θέλετε, και του δικαίου, αλλά και τη διαστρέβλωση των πραγματικών προβλημάτων. Επομένως, θα έλεγα να μην κατεγράφεται ως επίτευγμα το ένα ή το άλλο, αλλά να δούμε ότι η ουσία των μνημονίων είναι ότι σου υπαγορεύουν πολιτική καταστροφική. Κύριε Χουντή, είναι μια αριστερή κριτική αυτή που κάνετε από άλλη οπτική γωνία. Όχι, θεσμική. Άλλωστε, και θεσμική το τρίτο μνημόνιο ενστερνίζεται, είναι η ακριβής έκφραση, και το πρώτο και το δεύτερο. Όχι. Έτσι. Όχι, και κάτι ακόμα δηλαδή, αφού το... Δηλαδή, ή θα πούμε ποιο είναι καλύτερο δίκαιο, ή θα πούμε, όπως εσείς λέτε, από μια άλλη οπτική, ότι ούτως ή άλλως δεν έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, πόσο μάλλον προσθέτω που το τρίτο μνημόνιο υιοθετεί και το πρώτο και το δεύτερο και φυσικά και τα συμπαρομαρτούντα. Όπως πηγή, όχι, θα τα πούμε αυτά, αλλά επειδή εξακολουθώ να επιμένω πράγματα που ίσως δεν έχουν γίνει και τόσο γνωστά, ότι αυτή η συμφωνία, η νέα δανειακή σύμβαση που ακολουθεί μνημόνιο, συνήφθη με το νέο μηχανισμό ή τη μετατροπή του μηχανισμού δανειοδότησης, αυτού του ευρωπαϊκού μηχανισμού. Εκεί ακριβώς εστίασα την προσοχή μου και λέω ότι αυτός ο δανεισμός, ο δανειστής έσχατης καταφυγής, με τον οποίο υπογράψαμε το μνημόνιο, είναι μια παράτυπη, σύμφωνα με τις συνθήκες, παράνομη, εκβιαστική, και όσο αφορά την αποδοχή της πρέπει να τη δέχεσαι ή να μην την αποδέχεσαι. Τότε το νομιμοποιείς αυτό το δίκαιο. Επομένως, εδώ πρόκειται περί ενός σοβαρού πολιτικού ζητήματος. Δεν έπρεπε να υπογραφεί μνημόνιο. Μια και μίλησαν περισσότεροι, μια πολύ μικρή παρατήρηση. Δεν έχει μιλήσει ο κ. Καραγκούνης. Ναι, θέλω να κλείσω την τοποθέτησή μου. Λοιπόν, μια πολύ μικρή παρατήρηση. Είναι γεγονός να ολοκληρωθεί αυτό και αμέσως ότι είναι γεγονός ότι η Ευρώπη με τη χρεοκοπία της Ελλάδας βρέθηκε μπροστά σε μια νέα κατάσταση. Όταν σχεδιαζόταν η Νομισματική Ένωση, δεν υπήρχε πρόβλεψη ότι κάποια χώρα θα βρεθεί σε αδυναμία σε τέτοιο βαθμό. Και γι' αυτό, καθώς εξελισσόταν το δικό μας δράμα και παραλλήλως το δράμα και κάποιων άλλων χωρών, αναπτυσσόταν μια νέα θεσμική αρχιτεκτονική. Δηλαδή, φτιαχτήκανε εργαλεία για να αντιμετωπίσουν αυτές τις καταστάσεις που δεν είχαν αρχικά προβλεφτεί. Με αυτή την έννοια, καινοτομίες που προσπαθούν να δώσουν κάποια διέξοδο σε προβλήματα χρεοκοπίας, μπορεί κανείς να τα δει, βέβαια, όπως ο κύριος Χουντής, σαν καταπάτηση προηγούμενων συμφωνιών, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για καινοτομίες που φτιάχνονται για να μην αφήσουν το οικοδόμημα να καταρρεύσει. Και από αυτή την άποψη, η Ελλάδα, η άλλη όψη της δικιάς μας ιστορίας, είναι ότι συμβάλαμε στο να δημιουργηθούν θεσμοί που μπορούν να κάνουν την Ευρώπη πιο αποτελεσματική σε πολύ δύσκολες στιγμές. Άρα μην το ισοπεδώσουμε ότι είναι όλο για πέταμα. Γιατί... Το μνημόνιο τελικά, επειδή το αρχικό ερώτημα ήταν αν σώθηκε η Ελλάδα ή αν δεν σώθηκε με την Ευρώπη, το μνημόνιο και αυτό και τα προηγούμενα αποδείχθηκαν ότι είναι η πολιτική της Ευρωζώνης που οδηγεί σε πτώχευση της χώρας, που οδηγεί σε υποτέλεια, που οδηγεί σε άρση της εθνικής κυριαρχίας, που οδηγεί σε άρση της δημοκρατίας. Επομένως, ο μηχανισμός αυτός είναι ένας μηχανισμός που σώζει το ευρώ από τα αρχιτεκτονικά του προβλήματα που είχε, σε βάρος όμως των χωρών που έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, μάλιστα, σε βάρος μιας ανάπτυξης και ενός προγράμματος που θα μπορέσει να λύσει τα κοινωνικά προβλήματα. Μια διαφορετική ανάγνωση η οποία γίνεται και η οποία σαφώς έχει να κάνει... Οι διαπιστώσεις που λέω δεν είναι δικές μου. Δεν είναι της λαϊκής ενότητας. Ναι, διαπιστώνω κάποιες αναγνώσεις διαφορετικές. Δεν είναι καθόλου της λαϊκής ενότητας. Είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί τους πάντες τώρα. Μάλιστα. Και απασχολεί και είδατε τα καινούργια σχέδια, τι σημαίνει ευρώ, πώς θα γίνει τη δανειοδότηση, τα οποία εκπονούνται από το Σόιμπλε, από τους διάφορους, πώς θα θωρακίσουν το ευρώ απέναντι σε κρίσεις όπως εμφανίστηκαν, ενώ το ευρώ και η ευρωζώνη είναι μια άρρωστη κατάσταση και το ομολογούν όλοι. Επομένως, σώζονται. Δεν το ομολογούν είπαν... και όλοι. Όλοι το ομολογείτε εσείς, το ομολογούν μερικοί ακόμα, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς. Η ομολογία του όλοι ρεν ότι με τα μνημόνια ότι... δεν σώσαμε την Ελλάδα, αλλά σώθηκαν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες και η ευρωζώνη. Επομένως, σε αυτό το ερώτημα. Λοιπόν, όποιος ισχυρίζεται αν κάποιες πρωτοβουλίες. Κύριε Χουντή, επιτρέψαμε, δεν ξέρω, κάποιες πρωτοβουλίες ή κάποιες δηλώσεις, όπως για παράδειγμα αυτό του Σόιμπλε που ζητά διαδικασία πτώχευσης και να περάσουμε σε ένα άλλο. Μάλιστα, και εντός ευρώ. Όλα αυτά μήπως θα δημιουργήσουν ακριβώς από τις δηλώσεις ξαφνικά αρχίσουμε και περνάμε σε ένα άλλο επίπεδο διαφορετικό, που θεσμικό πλέον, δηλαδή στο οποίο θα νομοθετηθούν πράγματα και θα αλλάξει. Μα έχουν θα αλλάξουν. Ναι, οι αυτό λέω. Ότι κάθε τόσο διαπιστώνουμε, κύριε Χουντή, ότι έχουν... η Ευρώπη γίνεται πιο ελαστική σε αυτά που είναι να θωρακίσουν το ευρώ. Καθόλου. Δεν ξέρω εάν... Καθόλου. Γίνεται πιο σφιχτή
πιο σφιχτή, με συνέπεια να μην έχει τη δυνατότητα να ασκήσει εναλλακτική πολιτική μέσα στα πλαίσια της Ευρωζώνης. Απλά το είπαμε διαφορετικά. Να μην έχει τη δυνατότητα. Προγραμματική. Είναι η Ευρώπη. Προγραμματική. Είναι η Ευρώπη. Όμως, και πώς όμως το ζητούμενό μας αυτή τη στιγμή, όταν θα έρθει ο κύριε Χουντή σε εσάς, θα μου πείτε πόσο σας ενοχλεί το γεγονός ότι είμαστε στην Ευρώπη. Σχέση με τη σκέψη μου, γιατί αποφύγαμε. Ολοκληρώστε, κύριε Χουντή. Και το μεγάλο σύνδεσμο, κύριε Κουσταρά, ήταν ότι μιλήσαμε και βάλαμε μέσα για το χρέος. Το χρέος πλέον, η διαπραγμάτευση για την απομείωση του χρέους ξεκινάει μέσα στον Οκτώβριο, μετά την πρώτη αξιολόγηση η οποία γίνεται στον Οκτώβριο. Από την, από την περίοδο που λέγανε όλοι και ζητούσαν πιστοποιητικά βιωσιμότητας και ότι το χρέος είναι διαχειρίσιμο, βιώσιμο ή οτιδήποτε, φτάσαμε και πετύχαμε με τον αγώνα ο οποίος δόθηκε. Νέο χρέος μήνυμα να Ευρωπαίων μπαίνει... μέσω Ρέγκλιν. Βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Όχι. Νέο αντιπρόεδρος, μήνυμα Ευρωπαίων μέσω Ρέγκλιν. Βιώσιμο το σημερινό. Ο καθένας μπορεί να έχει... Δύο ημερών. Όχι, όχι. Στη συμφωνία παρακαλώ, μέσα, όπως... Κύριε Μανατίδη, επιτρέψτε. Εντάξει, στη συμφωνία... Μιλώντας, να σας το πω κιόλας, μιλώντας σε συνέδριο στο Λουξεμβούργο, ο κύριος Ρέγκλιν υπογράμμισε ότι διαφωνεί με τις αναφορές που χαρακτηρίζουν το ελληνικό δημόσιο χρέος ως μη βιώσιμο. Η συμφωνία, στη συμφωνία ορίζεται καθαρά ότι θα γίνει η συζήτηση. Θα σας πω, Ήδη και από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και όλων των στελεχών αυτή τη στιγμή, ξεκινάει η συζήτηση για την απομείωση του χρέους. Πώς θα γίνει αυτό, θα είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης. Ποιος θα διαπραγματευτεί γι' αυτό, είναι ένα επίδικο των εκλογών που γίνονται. Ένα μεγάλο θέμα. Γι' αυτό είναι μεγάλο θέμα το κομμάτι. Θεωρώ ότι δεν είχαμε, το έχετε κυρία Κωνσταντίνα, δεν είχαμε την πολιτική νομιμοποίηση εμείς να πάμε σε εθνικό νόμισμα και έξοδο από την Ευρωζώνη. Δεν είχαμε καμία πολιτική νομιμοποίηση από καμία ψήφο του ελληνικού λαού. Ήρθε αυτό η συμφωνία, ήταν εξ αρχής γνωστό, κύριε Μανατίδη. Επιτρέψτε μου, ήταν εξ αρχής γνωστό. Όχι σε όλους. Ήταν εξ αρχής δεδομένο. Ίσως όχι έτσι σε όλους. Ξεκινήσατε και στην πορεία το παρουσιάζετε σαν να το καταφέρατε αυτό. Αυτό ήταν επιβεβλημένο λαϊκή εντολή. Ήταν επιβεβλημένο. Εδώ υπήρχε όμως διαφοροποίηση. Αυτό να μην μπαίνει καθόλου στην ατζέντα της κουβέντας. Καθόλου όμως, και μέσα σε αυτό, βγάζοντας το απ' έξω, να αναρωτηθούμε τι κάνατε καλά. Αυτό είναι το ερώτημα. Το ερώτημα δεν είναι να μας πείτε ότι είχαμε τη λαϊκή εντολή να μείνουμε μέσα στο ευρώ. Αυτό είναι γνωστό. Μην κουράζεστε. Στο 7μήνο κάναμε πάρα πολλά καλά. Θα μου τα πείτε. Στο 7μήνο κάναμε πάρα πολλά καλά. Και δώσαμε δείγματα γραφής. Παρακαλώ όμως το λόγο πρέπει να πάρει ο κύριος Καραγκούνης. Αν έχει κάτι πολύ θετικό να πει, είναι θα πρέπει να πει τι θα κάνει από εδώ και μετά σαν πρόγραμμα η Νέα Δημοκρατία. Μην κουράζεστε τώρα να αναλύσουμε το αν το έκανε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ακόμα διαλύεται, όταν έχει κοπεί στη μέση και όταν μέσα 7 μήνες κινδυνεύει και θα χάσει αυτές τις εκλογές, νομίζω ότι κάτι δεν πήγε καλά. Γιατί κανένα ακόμα μέσα σε 7 μήνες δεν γκρεμίζεται, αν δεν τα έχει κάνει όλα λάθος. Και ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Τα έχουν τίποτα κάνει. Καλό δηλαδή δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό το διάστημα. Γιατί εσείς δεν είστε τη λογική αυτή τη στιγμή. Δεν διακόπτω εγώ, γιατί εμείς δεν διακόπτω. Καθένας πρέπει να πει την σκέψη. Δεν θα αλλά απλώς δεν είστε στα νησί αυτή τη άποψη. Όχι, μαζί, κύριε Καραγκούνη, και στο θέμα του χρέους, γιατί άκουσα τον κύριο Μεμαράκη σήμερα, ο οποίος είπε ότι κάποια στιγμή πρέπει κάποιοι. Και αυτό το θέμα το καταστρέψανε. Δηλαδή. Λοιπόν, να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, το ζήτημα με τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον κύριο Τσίπρα ήταν ότι τους 7 μήνες ήταν πλήρως ανεπαρκείς να διαχειριστούν μια κατάσταση η οποία, αν γυρίσουμε πίσω το Γενάρη, και δεν θέλω να κάνω παρελθοντολογία γιατί ο κόσμος πλέον γνωρίζει, θα μπορούσε η χώρα, και να απαντήσω το βασικό ερώτημα που έγινε και μεγάλη ανάλυση, είναι ότι αν είχαμε ανάγκη από ένα τρίτο μνημόνιο. Αυτή είναι η ερώτηση. Είχαμε ανάγκη από ένα τρίτο μνημόνιο ή δεν είχαμε ανάγκη. Εμείς τι λέγαμε το Γενάρη, δεν είχαμε ανάγκη από τρίτο μνημόνιο. Γι' αυτό είχαμε φτιάξει και τα δημοσιονομικά και είχαμε φτιάξει και αυτή την πιστοληπτική γραμμή στήριξης για να μπορεί η χώρα να βγει στις αγορές όπως το έκανε το 2014 στο παρελθόν και δεν χρειάστηκε να πάρει πάλι δανεικά. Και μας ήταν ένα μνημόνιο με 1,5% όπως είπε και ο κύριος Μανατίδης, να πληρώσουμε τα 100 δις, τα 86 δις που τελικά θα φτάσουν πάνω από 90. Να σας θυμίσω και Μανατίδη, το προηγούμενο μεσοπρόθεσμο είχε 0,80, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν με 0,80%, εσείς το πήγατε στο 1,5%. Και μας λέει, ξέρετε, ακούω τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι γλιτώσαμε, λέει, τον ελληνικό λαό από 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, να εξηγήσουμε λίγο γιατί αυτό έχει μια ουσία, δεν τον αφορά και επειδή θα αναλύσουμε τα πολύ επαχθή μέτρα τα οποία έχουν επισορεύσει με αυτό το μνημόνιο, πολύ εφεσιακά και πολύ επαχθή μέτρα. Λοιπόν, 20 δισεκατομμύρια ευρώ κομπορημονούν ότι έχουν γλιτώσει τον ελληνικό λαό. Προσέξτε για να καταλάβετε και ποια ήταν και η γενική φιλοσοφία του τι κάναμε εμείς. Εμείς θέλαμε να πετύχουμε το 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος χωρίς μέτρα. Να σας θυμίσω ότι τον Οκτώβρη η Κομισιόν έλεγε ότι θα πιάσουμε το στόχο. Τι σημαίνει αυτό? Χωρίς μέτρα θα πιάναμε το 3,5%. Να θυμίσω
ότι πέρσι, χωρίς μέτρα, πιάσαμε πλεόνασμα 1,5% και μοιράσαμε και το κοινωνικό μέρισμα. Χωρίς μέτρα. Τι έρχονται και κάνουν τώρα και ποια ήταν η λογική του 3,5%. Η λογική του 3,5% ήταν να καλύψουμε και το δημοσιονομικό κενό. Δηλαδή να πληρώνουμε τις εσωτερικές μας υποχρεώσεις, να πληρώνουμε και τις εξωτερικές μας υποχρεώσεις. Και από εκεί και πέρα, μια χώρα που θα έβγαινε σε αγορές, από τη στιγμή που θα υπήρχαν λήξεις ομολόγων, θα τις πληρώναμε με την έξοδό μας σε αγορές. Με λίγα λόγια, να καταλάβει ο κόσμος, έτσι να τα λέω λίγο πιο απλά, δεν είχαμε ανάγκη από νέο μνημόνιο. Αυτή είναι η ιστορία. Τι κάνανε εδώ οι 7 μήνες, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και η συγκυβέρνηση 7 μήνες, οδηγήσαν τη χώρα σε ένα πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κενό, την απαγόρευση, το απογορευτικό να βγούμε στις αγορές, να υπάρχει μια σταθερότητα και τελικά φτάσαμε να λέμε ότι για να πετύχουμε στόχο μείον 0,25% θέλουμε 20 δισεκατομμύρια, 17 για την ακρίβεια, δις ευρώ μέτρα. Για στόχο όχι συν 3,5% αλλά μείον 0,25%. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει μια παταγώδη αποτυχία. Βέβαια. Εμείς έχουμε χαρακτηρίσει τον κύριο Τσίπρα ως τον πρωθυπουργό του 60 ευρώ. Γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται. 200 χρόνια στην νεότερη ιστορία του ελληνικού κράτους δεν τόλμησε πρωθυπουργός. Δεν κατάφερε πρωθυπουργός, δεν κατόρθωσε πρωθυπουργός να κλείσει τις τράπεζες. Σε όλη αυτή την καταστροφή που κάνουν, κλείσαν και τις τράπεζες. Και αυτή τη στιγμή όλος ο ιδιωτικός τομέας, όλη η αγορά έχει παγώσει. Και εμείς τι λέμε, για να κλείσω και από εκεί πέρα να κάνουμε την επόμενη κουβέντα. Αυτή τη στιγμή η χώρα θέλει άμεσα σταθερότητα. Θέλει άμεσα ασφάλεια, αξιοπιστία για να επανέλθουμε στα πολύ βασικά. Και από εκεί και πέρα, πραγματικά με ένα πρόγραμμα που μπορούμε να συμφωνήσουμε κάποιες δυνάμεις που θέλουν και πιστεύω στις μεγάλες αλλαγές, να προχωρήσουμε, να σταθεροποιήσουμε τη χώρα και να θεραπεύσουμε τα πολύ επαχθή τα οποία έχει φέρει η συγκυβέρνηση. Κύριε Καραγκούνη, μόλις προηγουμένως ξεκίνησε ο κύριος Αμανατίδης να μιλάει για έναν τομέα αναφερόμενος στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, λέει, για το πώς θα συνεχίσει τη διακυβέρνηση της χώρας μέσα από μια καλύτερη διαπραγμάτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και όσον αφορά στο θέμα του χρέους και όχι μόνο. Θέλω να σας ρωτήσω, ο κύριος Μημαράκης στον κύριο Αυτιά είπε ότι το πρώτο λεπτό, λέει, αν κερδίσουν, θα χαρώ για την νίκη. Αμέσως μετά, το επόμενο λεπτό, θα πω βοήθα Παναγιά μου. Με μια τέτοια σκληρή πραγματικότητα που μας περιγράφεται. Γιατί και σήμερα δεν έκανε καμία παροχολογία, δεν υποσχέθηκε σχεδόν τίποτα ο κύριος Μεράκης. Μίλησε για μια σκληρή εικόνα καθημερινότητας, την οποία θα έχουμε να βιώσουμε. Και μάλιστα έβαλε και το 16 σε βάθος, αντίθετα με το ΣΥΡΙΖΑ, που αρχές του 16 βλέπει σιγά σιγά την ανάπτυξη. Περιγράφεται λοιπόν μια σκληρή πραγματικότητα και μιλάτε, και θέλω να σας ρωτήσω, αν θα τη βιώσουμε αυτή, θα κάνετε διαπραγμάτευση εκ νέου για να μην βιωθεί αυτό, γιατί όλοι θα βγουν στους δρόμους βέβαια, και αν μπορεί να γίνει διαπραγμάτευση, τότε. Όταν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα διαπραγματευτεί, λέει ψέματα? Υπάρχουν κάποια πράγματα που αλλάζουν τελικά ή δεν αλλάζουν? Να καταλάβουμε ποιος μας λέει ψέματα. Ή εσείς δεν έχετε πρόθεση να διαπραγματευτείτε όπως ήθιστε να σας κατηγορούν? Λοιπόν, να πάρουμε το πρώτο κομμάτι, γιατί ακούω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ξαναδιαπραγματευτεί, να κάνει ένα παράλληλο πρόγραμμα κτλ. Ακούσαμε και διαστόματος κ. Σακελαρίδη. Κοιτάξτε, 7 μήνες έχουν χάσει κατά κράτος τα πάντα. Σε οποιασδήποτε διαπραγματεύσεις κάναμε με τους Ευρωπαίους, έχασαν κατά κράτος. Μα αν πάρουμε και δούμε τη συμφωνία που φέρανε, πραγματικά ένα-ένα τα μέτρα να τα δούμε, δεν διαπραγματεύτηκαν σε τίποτα. Θα μου πείτε τώρα τι να διαπραγματευτείς όταν φέρνεις και φεσώνεις τον κόσμο 90% ευρώ. Αυτό είναι το χτες. Λοιπόν, πάει αυτό. Το μνημόνιο 3 είναι γεγονός. Θα σας πω. Και είναι σκληρό, έχουμε λοιπόν μπροστά μας. Και σε όλους τους τόνους μας λένε ότι πρέπει να το εφαρμόσουμε. Εσείς θα διαπραγματευτείτε έχουμε, λοιπόν, ή είναι έτσι όπως είναι αφορά, και το πήραμε? Όσον αφορά τις υποσχέσεις που αναφερθήκατε, σαφώς και ο κύριος Μημαράκης ήταν σε υποσχέσεις. Γιατί είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Τι είπαμε όμως? Ότι έχουμε μπροστά μας ένα μνημόνιο το οποίο έχει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στους στόχους. Εκεί λοιπόν που είναι η ιδιοκτησία, το πώς πρέπει να πετύχουμε τους στόχους, εκεί μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα. Άμα εντείνουμε περισσότερο τις μεταρρυθμίσεις, που αυτό το κάνουμε, και τις αλλαγές, βέβαια προαποθέτει πρώτα απ' όλα να ανοίξουμε τις τράπεζες. Γι' αυτό μιλάμε για σταθερότητα. Γι' αυτό και δεν θέλαμε εκλογές. Δεν το θέλαμε, δεν ήταν κανένα, είχαμε κάποια άλλη δυσκολία. Σταθερότητα αυτό απαιτεί. Να επανέλθει η σταθερότητα στη χώρα. Λοιπόν, απαντάτε όμως αυτό. Ακούστε με λίγο. Ναι. Στις αλλαγές λοιπόν. Υπάρχει δυνατότητα παράλληλου, δηλαδή προγράμματος. Λέει αλήθεια ο κύριος Σακελαρίδης. Ακούστε με λίγο.
Όχι, δε, θα σας πω, θα σας πω το... Αμανατίδης. Όχι, και ο κύριος Ακελαρίδης έχει πει, έχουμε παράλληλο πρόβλημα. Ακούστε λίγο. Το ποιες θα μας ενδιαφέρουν. Εμείς λοιπόν θα δώσουμε έμφαση σε αυτό που μπορούμε, σε αυτό που πιστεύουμε, σε αυτό που έχουμε κάνει στο παρελθόν, όταν όλοι εδώ στο τραπέζι πετροβολάγαν στο παρελθόν, όταν μιλάγαμε για μεγάλες αλλαγές, τότε μας πετροβολούσαν. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε και ξέρουμε καλά και αυτοί δεν μπορούν να το κάνουν, θα μπορεί να μας ελαφρύνει από τα βάρη. Και ποια είναι τα βάρη? Για μας είναι πρώτη στο η φορολογία. Έχουμε δεσμευθεί για τους αγρότες, διότι εδώ μιλάμε για ένας πρωτογενής τομέας που καταστρέφεται με τις φορολογίες που έχει φέρει 26% και 100% προκαταβολή. Και βεβαίως σε επιμέρους ζητήματα, αναφερθήκαμε και έχουμε βρει ήδη τα ισοδύναμα και τα έχουμε παρουσιάσει και από εγκεκριμένα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την εκπαίδευση, ιδιωτική εκπαίδευση. Την εστίαση, την οποία από 23% την πήγαμε στο 13% και τότε μας λέγανε δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Καραγκούνη, και αφορούσε 2 εκατομμύρια κόσμο. Που λέει φορολόγηση των αγροτών. Κύριε Χουντή, δεν έχουμε εφαρμοστικός νόμος, ξέρετε, κύριε Χουντή. Θα πάω και στον κύριο Λαβέρδο και θα είναι η σειρά σας. Κύριε Χουντή, να σας πω κάτι, αναφέρεστε σε έναν άνθρωπο και αναφέρεστε σε μια παράταξη. Που ψήφισε το μνημόνιο, αναφέρεστε σε μια παράταξη που δεν είχαμε κανένα λόγο να ψηφίσουμε το μνημόνιο. Ναι, αλλά το ψηφίσατε. Και η δέσμευση είναι ότι θα το εφαρμοστεί. Διαφορά. Εγώ σας καταλαβαίνω. Όχι, δεν έχει καμία διαφορά. Είναι γεγονός. Ακούστε με λίγο, κύριε Χουντή. Είστε ειλικρινείς. Ως γεγονός. Ακούστε με λίγο τώρα, κύριε Χουντή. Είστε ειλικρινείς σε αυτά που πιστεύω. Πριν τις εκλογές και τα ίδια πιστεύετε και με τις εκλογές και σας δίνω συγχαρητήρια. Άλλοι βρισκόντουσαν σε έναν άλλο κόσμο. Όσοι το ψήφισαν το μνημόνιο και δεσμεύονται να το επιβάλλουν. Δεν μπορεί να λες ότι τους δεν αντιδικούμε, κύριε Κουντή. Εγώ αντιδικούν τα γεγονότα. Ακούστε με λίγο, κύριε Κουντή. Εγώ δεν έχω κανένα. Ξέρετε, το βλέπω με συμπάθεια και το κόμμα το βλέπω με συμπάθεια γιατί τουλάχιστον είσαστε ειλικρινείς σε αυτό που λέγατε. Στην ουτοπία σας, σε αυτό που πιστεύατε, είστε ειλικρινείς. Άλλοι δεν ήταν ειλικρινείς και σύραν τη χώρα 7 μήνες και φτάσαμε τελικά με το μαχαίρι στο λαιμό, όπως μας είπε ο κύριος Τσίπρας μέσα στη Βουλή. Αυτό το αφήσουμε στην άκρη. Περί του γεγονότος ότι και εσείς το μνημόνιο θα το εφαρμόσετε και αυτό όσον αφορά τους αγρότες και σταμάτησα εκεί, περιλαμβάνει φορολογικά μέτρα. Ναι, είναι αγρότες και μικρομεσαίοι ήρθαν. Ακούστε με λίγο, τα οποία είναι εφαρμοστική νόμιμη τον Οκτώβρη. Εμείς τι λέμε. Εμείς θα βρούμε ισοδύναμα για να μην εφαρμοστούν. Θα πειθαρχήσετε δηλαδή. Ακούστε με λίγο, κύριε Χουντή. Εμείς τι λέμε. Ότι ζητήματα τα οποία εμείς πιστεύουμε ότι θα καταστρέψουν τον πρωτογενή τομέα, που θα καταστρέψουν την οικονομία. Εκεί θα δώσουμε την έμφασή μας να προστατευτούν. Δεν είμαστε το κόμμα του ότι φέρτε ό,τι είναι να το υπογράψουμε. Αυτά λέγατε πάντως πριν από τη συμφωνία. Δεν τα λέγαμε εμείς. Και κύριε Μανατίδη, να θυμίσω άλλη μια φορά. Τρία σχόλια θέλω να κάνω. Αναφέρεστε, σας λέω, σε μια παράταξη που δεν έπρεπε να ψηφίσουμε αυτό το μνημόνιο. Δεν είχαμε καμία υποχρέωση. Δεν είχαμε και ηθικό δικαίωμα να ψηφίσουμε αυτό το μνημόνιο. Φέρατε τη χώρα πάλι για άλλη μια φορά στον κρεμό, μας βάλατε το μαχαίρι στο λαιμό. Γιατί τότε κατάλαβε ο κύριος Τσίπρας ότι μπήκε το μαχαίρι στο λαιμό. 7 μήνες τι δεν ήξερε. 2 χρόνια πριν τι δεν ήξερε. Γιατί μας φέρατε σε αυτή την κατάσταση να συζητάμε αν θα ψηφίσουμε πάλι μνημόνια. Είναι μια επαναφορά του success story. Δηλαδή, ότι αν ήταν διαφορετικά, story, η χώρα βάζει στην επιτυχία. Το αυτό που έχετε κάνει τώρα είναι. Δεν μπορώ να το υπολογίσω. Το 2014, επειδή άκουσα νούμερα τα οποία δεν ισχύουν κιόλα. Το 2014 βγήκατε στις αγορές με ένα πολύ συγκεκριμένο. Αντλήσαμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Με συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Έχετε πάρει το λόγο όμως χωρίς να σας το δώσω. Και πρέπει να περάσω στην κυρία Περακού. Δεν είναι 86 δισεκατομμύρια η χρέωση. Ξέρετε έτσι ότι λειτουργούν, έτσι λειτουργούν τα κράτη. Τα κράτη βγαίνουν στις αγορές, πληρώνουν τα χρέη τους, βγάλουν τα χρέη τους. Όχι ένας πάνω στον άλλο. Αναγκαστικά. Όχι ένας πάνω στον άλλο. Δεν βγήκατε έτσι. Τα ομόλογα τι ήταν, γιατί ήταν μια ελεύθερη αγορά. Τι γίνεται η πολιτική συζήτηση. Απλώς τουλάχιστον τα νούμερα ανεβαίνουν. Αν μου επιτρέψετε τρία σχόλια και γενικά. Καλώς. Θα μπορούσα να πάρω και εγώ τον λόγο. Κύριε Μανατίδη. Πάντως βλέπω μια επαναφορά του παρελθόντος. Είναι άδικο. Όχι, όχι. Μας φέρατε εσείς το παρελθόν. Δυστυχώς εσείς μας φέρετε στο παρελθόν. Δεν ακούω τι θα κάνει. Μας σας είπατε τι θα κάνουμε. Να περάσω στην κυρία Λιμπεράκη. Διαφορετικά από αυτά που κάνατε εσείς. Να ακολουθήσω τη σειρά. Αυτό σίγουρα. Κύριε Καγκούρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και να περάσω στην κυρία Λιμπεράκη. Δεν θα μειώσουμε τις συντάξεις, δεν θα αυξήσουμε τις φορολογίες. Θα κοιτάξουμε να δούμε πώς μπορούμε να το μαζέψουμε όλο αυτό, κυρία Μανατίδη. Δηλαδή, πάμε λίγο λοιπόν. Κυρία Λιμπεράκη, πάμε λίγο από τον κύριο Καραγκούνη που δεν παραδέχτηκε. Πήρα το λόγο απλά, δεν διάκοψα κανένα. Απλά πήρε το λόγο μόνο. Κύριε Καραγκούνη, επιτρέψτε. Καλά, και πριν εσείς πείτε το λόγο μόνο, δεν είναι σειρά. Παρακαλώ. Τον ζήτησα τον λόγο. Κύριε Λιμπεράκη. Έτσι και εγώ λοιπόν μου το δώσανε και μίλησα. Ο κύριος Καραγκούνης είναι σήμερα σε μεγάλη αταξία. Είναι σε φόρμα. Είναι ιού. Ας το πάρουμε έτσι. Είναι σε φόρμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Κυρία Λιμπεράκη, να έρθουμε όμως αυτό.
Προηγουμένως ο κύριος Αμανατίδης πήγε ως εξής η κουβέντα, στο τρενάκι. Δηλαδή ο κύριος Αμανατίδης λέει, εσείς που θέλατε το μνημόνιο και είπατε φέρτε ό,τι να είναι, ο κύριος Καραγκούνης δεν δέχτηκε αυτό, όμως έρχομαι σε εσάς που εσείς πραγματικά είπατε ευθαρσώς τη φράση φέρτε ό,τι να είναι να ψηφίσουμε. Εμείς δεν ξέρω. Είχαμε ευθαρσώς, ναι. Φέρτε ό,τι καλύτερο μπορείτε, ναι. Και μην ανησυχείτε για τις αντιδράσεις, γιατί όσο περνάει ο καιρός η κατάσταση της οικονομίας χειροτερεύει και όσο χειροτερεύει η κατάσταση της οικονομίας δεν είναι ελάφρυνση, μια ελαφρύτερη συμφωνία. Γιατί το πόσο δύσκολο είναι μια συμφωνία δεν είναι τι γράφει μόνο μέσα, είναι σε τι κατάσταση βρίσκεσαι εσύ που πρέπει να την εφαρμόσεις. Αν λοιπόν για να φέρεις μια λίγο καλύτερη, λίγο πιο ελαστική συμφωνία έχεις αυτό καταστραφεί, είναι πολύ πιο δύσκολο να ορθοποδήσεις μετά. Αυτό είπαμε λοιπόν και νομίζω ότι αυτό ήταν μια υπεύθυνη στάση την οποία συνεχίσαμε να λέμε. Αυτό που πραγματικά μας λυπεί πάρα πολύ είναι ότι τώρα ξαφνικά μετά από 5,5 χρόνια μνημόνια, μετά από την ψήφιση και του τρίτου μνημονίου, βλέπουμε ένα αντίστροφο ανταγωνισμό καλυστίων, ασχημείων κατά κάποιο τρόπο, όπου ο καθένας πάει να δείξει μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ τι είναι στο μνημόνιο ήταν χειρότερο. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ άγωνη αυτή η συζήτηση, διότι αν ήταν τόσο καλά τα προηγούμενα μνημόνια, θα έπρεπε να είχαμε βγει από τα προγράμματα πολύ νωρίτερα. Και αν τα είχατε εφαρμόσει και τόσο καλά, όπως νομίζετε, υπέρ του λαού, θα έπρεπε να είχαμε βγει όπως οι άλλες χώρες που μπήκαν αργότερα και βγήκαν νωρίτερα. Αλλά εμείς εκεί. Λοιπόν, μάλιστα, το ότι πάμε το λίγο, τρίτο μνημόνιο πάμε λίγο να μην κάνω μονόλογο. Επιτρέψτε μου, κυρία Λιμπαράκη. Εγώ κάνω μονόλογο. Όχι, όχι, όχι. Να μην αναπτύσσουμε τότε το λόγο. Ωραία, να μην το σε μάκρος, για να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερες ερωτήσεις διευκρινιστικές. Θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό που δεν κάνετε καλά. Προφανώς από αυτό αντιλήφθηκα από τα λόγια σας μόλις προηγουμένως, ότι προτιμήσαμε να είμαστε ειλικρινείς, όσο σκληρός και αν είναι αυτός ο λόγος, όσο και αν δεν χαϊδεύει η αυτιά, να πούμε την αλήθεια. Αυτό μπορεί να σας δημιουργεί και ένα κόστος αυτή τη στιγμή, αυτή η γλώσσα, γιατί το χάιδεμα δεν λείπει γενικώς, ακόμα και τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, τι είναι αυτό το οποίο δεν κάνετε καλά. Γιατί όταν μιλάμε για καινούριο και υπάρχει απέτηση του κόσμου για καινούριο και μάλιστα εσείς εκπροσωπείστε και από μια ελίτ της κοινωνίας, αυτό όλοι σας το αναγνωρίζουν, τι είναι αυτό που δεν κάνετε καλά και δεν πάει προς τα πάνω το ποτάμι. Χάνει συνεχώς δυνάμεις πηγαίνοντας προς την κάλπη. Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι το αν πάει καλά ή όχι το ποτάμι. Θα το δούμε βέβαια την Κυριακή. Εντάξει, έχει στην βραχυχρόνια, στο βραχυχρόνο. Θα το δούμε την Κυριακή. Αλλά θέλω να σας πω ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και γι' αυτό φτιάξαμε το ποτάμι και γι' αυτό μπήκαμε και στην πολιτική, δεν είναι να έχουμε βραχυχρόνια ωφέλη εμείς σαν κόμμα. Θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει το πολιτικό σύστημα, διότι κατά βάση και η χρεοκοπία της χώρας μας και η αδυναμία της να ξεπεράσει αυτή τη χρεοκοπία οφείλεται στις ανευθυνότητες και τις κακές συνήθειες του πολιτικού συστήματος. Άρα, λέμε πράγματα διαφορετικά, είμαστε νέοι όχι επειδή είμαστε νέοι βιολογικά ή επειδή το κόμμα μας είναι μόνο 18 μηνών, είμαστε νέοι με την έννοια ότι ερχόμαστε σε σύγκρουση συνεχώς με τις παλιές κακές συνήθειες. Μία από αυτές είναι να μην παραδέχονται ποτέ οι πολιτικοί ότι κάναν λάθη, ακόμα και αν λένε έχουν γίνει λάθη. Και με το να μην παραδέχεις το συγκεκριμένο λάθος σημαίνει ότι θα το ξανακάνεις αργότερα. Οπότε, έχετε μάθει στη γλώσσα της αλήθειας, κυρία Λιμπεράκη, την οποία υπηρετείτε όπως λέτε πιστά, και θέλετε να κάνετε την αλλαγή στην πολιτική μέσα με αυτόν τον τρόπο, αν αύριο, γιατί λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε με τους πάντες ή δεν ισχύει κάτι τέτοιο, ποια γλώσσα αλήθειας θα έχετε? Θα έρθετε σε τέτοια κόντρα που να σας κάνει κάποια στιγμή να αποχωρήσετε από ένα σχήμα? Πώς μπορείτε να συνεργαστείτε και με ποιους καλύτερα? Κυρία Κουσταρά, θέλω να σας πω ευθέως ότι οι συνεργασίες συνεπάγονται να βρεθεί μια συνεννόηση ανάμεσα σε διαφορετικούς χώρους. Διότι αν. Και αμοιβές υποχωρήσεις. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε αμοιβές υποχωρήσεις και πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία χωρίς υποχωρήσεις και χωρίς συμβιβασμό. Μία λέξη που κατά κάποιο τρόπο έχει ένα πάρα πολύ αρνητικό πρόσημο. Στην πραγματικότητα, οι αμοιβές υποχωρήσεις, οι συμβιβασμοί, η επιμονή, αλλά η προσήλωση στο να βρεθεί κάποια
κάποιος κοινός δρόμος, είναι κάτι που το ζητάει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ στο πώς καταγράφονται οι επιθυμίες τους για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι στις περιοδίες που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα και έχω επισκεφθεί τις τελευταίες μέρες πάρα πολλές πόλεις και πολλούς νομούς από την Κρήτη, την Ήπειρο, την Κέρκυρα κλπ. Αυτό που μας έρχεται σαν ανταπόκριση του κόσμου είναι ότι κατά βάση συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με αυτά που λέει το ποτάμι για το τι πρέπει να αλλάξει. Μάλιστα. Για το πώς πρέπει να καταλήξουμε σε 10-15 πράγματα και να πάμε συμφωνήσουμε λίγο για να ξέρουμε να την επόμενη μέρα, κύριε Λιμπεράκη. Και γι' αυτό την επόμενη μέρα λοιπόν, επειδή μιλάτε εάν πάντα καταφέρουμε και γνωρίζετε τα του ποταμιού, εάν καταφέρουμε να έχουμε μια πιο δυνατή φωνή, θα είναι πιο πιθανόν να μπορέσουμε να παίξουμε ένα πολύ επικοδομητικό ρόλο. Αυτό είναι, επειδή είναι γενικό, κύριε Λιμπεράκη, και εσείς μας έχετε μάθει σε μια άλλη γλώσσα, την ευθεία γλώσσα. Μην μιλήσετε και εσείς, μην μυθείτε τα μεγάλα λόγια και τα επεπλατιασμένα, συγκεκριμένα. Είναι μεγάλος λόγος να πω ότι αν έχουμε πιο μεγάλη εκλογική δύναμη. Είναι τόσο αφηρημένο, κυρία Λιμπεράκη. Πάμε πιο συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Εμείς έχουμε δώσει δίβατα γραφής. Εάν σας δώσει όποιο ποσοστό και σας δώσει, μικρότερο ή μεγαλύτερο, έχετε σκοπό να πάτε εν τέλει σε κάποια συνεργασία? Απολύτως έχουμε σκοπό. Διότι πιστεύουμε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Γιατί ακούσαμε και δηλώσεις του κ. Θεοδωράκη που λέει δεν το ξέρουμε ακόμα αν θα συνεργαστούμε. Κοιτάξτε, να δείτε κάτι. Ο Θεοδωράκης ορθώς λέει ότι δεν είναι τώρα η στιγμή να κουβεντιάσουμε για την επόμενη μέρα. Το ποτάμι όμως φτιάχτηκε για να μπορέσει να βοηθήσει μαζί με άλλα κόμματα, τα οποία καλό είναι να θυμούνται και τον καλό τους αυτό και όχι μόνο τον κακό προεκλογικό τους αυτό, να βοηθήσουμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό την πολύ μεγάλη μακροχρόνια αγωνία που περνάμε. Μάλιστα. Θα συμμετέχετε με υπουργούς? Θα εισχωρήσετε τόσο στη συνεργασία ώστε να συμμετέχετε και με υπουργούς? Υπάρχουν πολλοί τρόποι να συνεργαστεί κάποιος και να στηρίξει μια κυβέρνηση. Τι σκοπό έχετε? Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε πρώτα-πρώτα τον τρόπο που θα διαλέξει το νέο σχήμα τα πρόσωπα. Όχι για να διαλέξουν τα δικά μας πρόσωπα ή αυτούς που θεωρούμε εμείς μόνο σημαντικούς, αλλά γιατί πιστεύουμε ότι θα πρέπει τα πρόσωπα να μην βαρύνονται με πολλές αμαρτίες προηγούμενης περίοδου και γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματική ικανότητα να εφαρμόσουν κάτι και όχι άτομα που έχουν πολύ καλές περγαμηνές κομματικής επίδοσης κλπ. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι βέβαια μερικές στοιχειώδεις προτεραιότητες, γιατί έχουμε πραγματικά πολλά πράγματα μπροστά μας. Έχουμε και άλλο γύρο, κυρία Λιμπεράκη. Όχι, ναι. Επειδή με ρωτήσατε, ναι. Είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι οι άνθρωποι που θα αναλάβουν να διαχειριστούν από υπουργικές θέσεις να είναι ευρύτερης αποδοχής και γνωσμένης ικανότητας. Και το δεύτερο είναι να έχουμε καταλήξει ορισμένες προτεραιότητες, διότι χωρίς προτεραιότητες δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές δυσκολίες. Ευχαριστώ, κύριε Λιμπεράκη. Κανονικά, νομίζω ότι έχω κάνει λάθος και έπρεπε να προηγηθεί ο κύριος Χουντής, γιατί η Λαϊκή Ενότητα αυτή τη στιγμή είναι. Έτσι, όπως είναι, πήρε και την τρίτη εντολή. Ακριβώς. Έκανα ένα λάθος, θα με συγχωρέσετε όμως. Η κυρία Λιμπεράκη είναι και η κυρία της παρέας, οπότε θα με συγχωρέσετε γι' αυτό, κύριε Χουντή. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Πάμε λοιπόν σε εσάς, κύριε Χουντή. Κατά τηλεοπτική λογική, επειδή όσο περνάει η ώρα μειώνεται, όποιος μιλάει πιο νωρίς ίσως ακουστεί περισσότερο, αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Κανονικά τώρα θα έπρεπε να έχει λιγότερο ο κύριος. Μου δίνεται την ευκαιρία, όχι, κύριε. Εκλεκτή, ο τους ξέρω, τους εκτιμώ, θα πούν τις απόψεις τους. Τηλεοπτικά πρέπει να προηγηθεί. Εντάξει. Απλώς θέλω με την ευκαιρία αυτό να υπογραμμίσω ότι ο τρόπος που γίνονται οι εκλογές με αυτές τις εξπρές διαδικασίες δεν επιτρέπει. Με ψύχρωμο τρόπο να γίνει ουσιαστικό συζήτηση πάνω από στη βάση. Και επομένως, τώρα να τσακωθούμε, αν μου δώσετε πρώτα το λόγο, δεν το θεωρώ επικοδομητικό. Σωστή. Πάω τώρα στην ουσία. Οι ενστάσεις μου κάποια στιγμή που διέκοψα. Μου επιτρέψετε να κάνω εγώ τις ερωτήσεις. Α, ναι, κάντε ερωτήσεις, απλώς ήθελα να πω. Γιατί μπορεί να νιώθει ο καθένας διαφορετικά κάποιο κενό το οποίο το έχει δει και πρέπει να το καλύψει. Αλλά έτσι σίγουρα δεν θα βάλουμε κάποια άκρη. Απαντήσεις είναι. Αλλά επειδή και ερωτήσεις είναι του κόσμου περισσότερο, πάμε λίγο σε αυτά τα οποία αναρωτιέται.
Κύριε Χουδή, χωρίς να θέλω να κάνω καμία σύγκριση παραθέτοντας τα γεγονότα. Κάποια στιγμή ο κύριος Σαμαράς δυσαρέστησε πάρα πολλούς από τη Νέα Δημοκρατία που το πλήρωσε. Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που δεν του συγχώρεσαν ποτέ το ότι έχασε κάποια εκλογική ευκαιρία το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τον θεώρησαν υπαίτιο γι' αυτό και παρόλο που πέρασαν κάποια χρόνια, παρά φιλότιμες προσπάθειες κατά την διακυβέρνηση που έκανε, δεν του το συγχώρεσαν πολύ μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο και με εσάς, σε αυτό το πρώτη φορά αριστερά που αποτελούσε και ιστορικό στοίχημα για την αριστερά, κάποιοι να θεωρήσουν εσάς υπεύθυνους, και αν δεν είστε εσείς οι υπεύθυνοι και θεωρείτε άλλους υπεύθυνους, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν το λέω κακοπροαίρετα, περί προδοσίας? Όχι, πρώτα απ' όλα σπέβδω γρήγορα, αν και αυτό δεν έχει ακουστεί επισήμως. Υπήρχε μια επιχειρηματολογία από τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος άλλα είχε υποσχεθεί και άλλα έκανε, άλλα είχαν υποσχεθεί. Και δεύτερο, μια διαρροή ότι εδώ έχουμε αποστασία και ούτω καθεξής, για να γίνουν συνειρμοί με την αποστασία όσοι έχουν την ηλικία εκείνη την περίοδο. Δεν χρειάζεται να το αναλύσω περισσότερο. Υπόθηκαν αυτά τα πράγματα. Υπόθηκαν ενδεχομένως. Αλλά εγώ μπαίνω στην ουσία. Υπόθηκαν ενδεχομένως. Οι συγκρίσεις καμία. Αποστάτες τότε μπήκανε και γίνανε υπουργοί και πρωθυπουργοί. Εμείς, όσοι είπαμε ότι δεν μπορούμε αυτό το πράγμα να το ψηφίσουμε. Πρόδωσε η απόφαση που πάρθηκε από την ηγεσία της κυβέρνησης. Από ένα κλειστή ομάδα, ούτε καν από συλλογικό όργανο, προφανώς είναι υποχώρηση από τις υποσχέσεις που είχαμε δώσει. Επομένως, αν την αριστερά τη διώχνει κάποιος, τη διώχνει με βάση το πρόγραμμα, με βάση την πολιτική που ακολουθήθηκε. Και θα το πω και πιο συγκεκριμένα. Μνημόνιο. Μάλιστα. Μνημόνιο. Πρώτη απάντηση. Είδατε τώρα τι γίνεται. Γίνεται μια συζήτηση, και όχι μόνο εδώ ίσως όχι τόσο πολύ. Ποιο είναι το αύριο, έχουμε ένα debate, το Μημαράκης με τον Τσίπρα, ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για πρωθυπουργός, διότι ο ένας είναι το παλιό, ο άλλος είναι το νέο, και κρύβεται, αυτή ήταν η προσπάθειά μου όσο τα κατάφερα, η βάση της συζήτησης. Ότι αμφότεροι θα υλοποιήσουν πρόγραμμα το μνημόνιο, γιατί το ψήφισαν μαζί. Ναι. Επομένως, εδώ χάνεται η βάση της συζήτησης. Και εμείς λέμε λοιπόν, και εμείς λέμε εμείς, και εμείς λέμε εμείς, σαν να ακούω το ΚΚΕ, το οποίο σήμερα αφήστε το ΚΚΕ, όταν θα φτάσουμε στο ΚΚΕ και διαφορές. Όχι, εγώ θέλω να σας πω κάτι. Επειδή απαντάει και στην προηγούμενη ερώτηση. Επομένως, η λαϊκή ενότητα τι είναι? Είναι η προσπάθεια. Το 61,3, σας είπα χαριτολογώντας, κάνει το 62 που λέει, %, που στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου ψήφισε όχι στο μνημόνιο και όχι στη λιτότητα, να έχει ζωντανή πολιτική εκπροσώπηση, ούτως ώστε να μείνει ζωντανός αυτός ο αγώνας. Μάλιστα. Δεύτερο, τα μνημόνια. Εδώ δικαιολογώ λίγο, αλλά επειδή δεν πρόλαβε ο κόσμος ούτε να τα διαβάσει. Προφανώς εδώ οι βουλευτές δεν τα πρόλαβαν. Αλλά ούτε και να δει τις συνέπειες, μπορεί ο καθένας να λέει, εντάξει, εγώ σας λέω, τα ξαναδιαβάζω και δεύτερη και τρίτη φορά. Βλέπω πολλά πράγματα που δεν τα βλέπεις με την πρώτη φορά. Η εμπειρία μου 5 χρόνια από την ανάλυση των μνημονίων, το 2 έβγαζε διάφορα μαργαριτάρια απαράδεκτα που δεν τα ξέρεις τι έχει γίνει, και αυτές ήταν οι επισημάνσεις. Λοιπόν, και λέω στο συγκεκριμένο, το μνημόνιο λοιπόν αυτό, στα προαπαιτούμενα, έχει φορολόγηση των αγροτών, των μικρομεσαίων ακόμα, με μια σειρά άλλους τρόπους, ιδιωτικοποίησης με τη δίμευση της περιουσίας και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, αυτά είναι καταστροφή ακόμα περισσότερο της παραγωγικής βάσης της χώρας. Δεν σώζουν τη χώρα, να το πάω στα γρήγορα. Επομένως, ο ισχυρισμός ότι σώσαμε τη χώρα διότι υπογράψαμε ένα μνημόνιο είναι βαρύ. Μπορούμε να το τροποποιήσουμε, αλλά σώσαμε κάτι άλλο. Άρα, για να βάλουμε μια τελεία, επομένως, και θέλω να σας ρωτήσω πολλά και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Επομένως, ο αγώνας ο δικός μας, που είναι αγώνας και άλλων ευρωπαϊκών λαών, και τελειώνω με μια παρατήρηση πράγματι, γιατί αναφερθήκατε στο θέμα του χρέους. Κάποια στιγμή είπα κάτι, φάνηκε ως ένας ιδεολογικός ισχυρισμός, ότι η Ευρωζώνη είναι άρρωστη. Στοιχείο. Το χρέος, προχτές λίγο πανηγύρισαν, στην Ευρωζώνη, κατά μέσο όρο είναι 94%. Μακριά από το ενάρετο 60% του Μάστριχτ. Mm-hmm. Το χρέος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρύτερα της Ευρωζώνης, είναι 88%. Ένα χρέος που μένει στάσιμο, η ανεργία είναι σε υψηλότατα επίπεδα πρωτοφανή, 11%, 10%. Η φτώχεια μεγαλώνει, και επομένως, μέσα στην Ευρωζώνη, ποιος σώζει ποιον? Την ίδια ώρα, το στοιχείο αυτό δεν φαίνεται,
η Γερμανία έχει κερδίσει 100 δις από αυτά τα μνημόνια. Μάλιστα. Και τους τρόπους δανεισμούς, από τους τρόπους δανεισμούς που επέβαλε και στο μνημόνιο. Επομένως, δεν σώζουμε τη χώρα υποχωρώντας στα μνημόνια, αλλά σώζουμε τη Γερμανία ή την κάνουμε πλουσιότερη. Και είναι το τελευταίο. Όχι, είναι δικιά μου, τα γεγονότα. Είναι... Αν πείτε μου το αντίθετο, υπάρχουν... να συμφωνήσω. Αποτυπώνονται αυτά. Να συμφωνήσω το αντίθετο. Και η τελευταία φράση που παραπέμπει σε αυτό που θέλετε να κουβεντιάσουμε. Και η τελευταία φράση. Και αυτοί βολεύονται περισσότερο λοιπόν, από εμάς. Είναι δυνατόν λοιπόν να συζητάς ότι θες να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, να μπεις σε μια αναπτυξιακή πορεία, όταν συνεχώς επικρέμεται η απειλή ότι αν ζητήσεις διαφορετικά πράγματα θα σε βγάλω από την Ευρωζώνη. Δεν πρέπει να είσαι έτοιμος για μια εναλλακτική λύση τέτοια. Θα έρθουμε, κύριε Χουντή, όμως την οποία για να μπορέσει να γίνει αυτό και να γίνει κατανοητό, αφήστε να γίνεται διάλογος και ερωτήσεις. Όχι, το είπα για να μην χάσουμε και το... Ναι, ο καθένας νιώθει όμως αδύρυτη την ανάγκη να βάλει τη δικιά του τελεία. Τώρα την έβαλα. Τη βάλατε, εντάξει. Κύριε Λοβέρδο, θα έρθω σε εσάς. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα με μια ερώτηση. Ενώ για όλους μιλάω για το μέλλον, θέλω σε εσάς να αναφερθώ λίγο στο παρελθόν. Πώς κρίνετε τη συνεργασία που είχατε με τη Νέα Δημοκρατία? Καλή, κακή, πώς? Ήταν καταρχάς από τον Νοέμβριο του 2011 σωτήρια. Ήταν σωτήρια γιατί στήριξε τη χώρα σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, από τις οποίες δυστυχώς, ενώ ήταν να ξεφύγουμε, τελικά γυρίσαμε πίσω και έχουμε και μέλλον. Αυτό μας έμαθε. Και σιγά σιγά αυτό μεταλαμπαδεύεται και στα υπόλοιπα κόμματα. Μας έμαθε να κυβερνάμε μαζί με άλλους. Και όταν ο λαός αποφάσισε το ολιγοκομματικό σύστημα να το κάνει πολυκομματικό, το Μάιο και τον Ιούνιο του 2012, εμείς είχαμε ήδη μια εμπειρία. Αυτό κράτησε και το 2013 και το 2014. Και αυτή η ανάγκη, κυρία Κοσταρά, έφερε και βέβαια σε μια πολύ λανθασμένη βάση, αλλά πάντως από την πλευρά των συνεργασιών, έφερε και τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ στην υποχρέωση να συγκυβερνήσουν παρόλες τις διαφορές τους. Μάλιστα. Ήδη έχουμε μία... Αυτό σημαίνει... Ήδη έχουμε, με συγχωρείτε, ένα θέμα προσφοράς. Ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και πρέπει να συνεργαστούμε. Το έμαθαν περισσότερα κόμματα αυτό και πρέπει να το καταγράψουμε στα θετικά αυτής της πορείας και αυτό διαλέγω να σας πω πρώτο. Τώρα, εάν πάμε σε θέματα επιμέρους, θα σας έλεγα ότι το πρόγραμμα έβγαινε. Είχαμε ακόμη 35 δις να παίρνουμε, χωρίς να αναγκαστούμε να υπογράψουμε τρίτο μνημόνιο. Και ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσίπρα τα αρνήθηκαν αυτά, έβαλαν τη χώρα στη γνωστή περιπέτεια και το 3%, το 3% ανάπτυξης. Παρόλα ήταν... αυτά, κύριε Λοφέρδο. Επιτρέψτε μου, είναι το τρίτο σημείο και σταματώ. Ναι, ναι. Υπάρχει κατάλογος, αλλά εδώ θα σταματήσω. Το 3% ανάπτυξης, 2,5 με 3. Που ήταν η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015 και το 2016 και όλων των διεθνών οργανισμών και του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Ταμείου, ήταν μια επιτυχία που είχε αρχίσει να φαίνεται από το 0,8 ανάπτυξη στα τελευταίο τρίμηνο του 2014. Άρα, με όλες τις δυσκολίες, με όλες τις αντιθέσεις και με όλες τις διαφορές μας, με όλες τις εσωτερικές μας συγκρούσεις, προσπαθήσαμε και κάτι καταφέραμε. Γι' αυτό λέω αυτή η εμπειρία. Να είναι και εγώ προσθέτω και δεν κάνω το γενναιόδωρο, είναι κάτι αντικειμενικό. Την συνεργασία και άλλων δύο κομμάτων στην κυβέρνηση μετά το Γενάρη δημιούργησε τις προϋποθέσεις ώστε να μπορούμε, αφού ο λαός επιλέγει, μάλιστα, από ό,τι βλέπουμε από τις δημοσκοπήσεις, ένα πολυκομματικό σύστημα και για τις εκλογές αυτές, να έχουμε 21 του μηνός στο μυαλό μας, σε αυτό που όλοι έχουν ανάγκη και κοιτούν. Δεν κοιτούν την 20η Σεπτεμβρίου, κοιτούν την 21η. Και με αγωνία, κυρία Κοσταρά, αν θα υπάρξει περαιτέρω αστάθεια και άλλες εκλογές, το Πάσχα ας πούμε, σύρσιμο της χώρας, ή αν θα υπάρξει μια πολιτική λύση τετραετίας που θα εμπνεύσει την οικονομία με σταθερότητα. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθω με εσάς, κύριε Λοβέρδο, και θα ρωτήσω με ποιον νιώθετε να συγκλίνετε περισσότερο, με το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία, και πώς εξηγείτε το γεγονός ότι προεκλογικά οι τόνοι σας ανεβαίνουν περισσότερο κατά της Νέας Δημοκρατίας και λιγότερο κατά του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα μάλλον που μόλις μου προείπατε ότι τα πήγατε πάρα πολύ καλά στη κυβέρνηση, μέχρι που ήρθε ο κύριος Βαρουφάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο άπειρος κλπ. Σας έδωσα σημεία, μάλιστα, πάνω στα οποία θετικά σημεία. Γιατί θετικά, θετικά, και να δούμε μετά πώς θα ξεπεράσετε τα βαρύδια κατά το ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχουν και να δούμε πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί αυτή η συνεργασία. Σε πολύ λίγο μαζί.
Στην οικογενειακή μας επιχείρηση χειροποίηση του παγωτού, εδώ και 10 χρόνια εμπιστευόμαστε τη Vodafone. Μαζί με τον προσωπικό μας σύμβουλο, βρίσκουμε λύσεις που στηρίζουν τη λειτουργία της επιχείρησής μας σε όλους τους τομείς. Επικοινωνούμε ελεύθερα με όλους από κινητό, σταθερό και ίντερνετ, έχοντας τον έλεγχο του κόστους. Επιπλέον, με την υπηρεσία M2M Cooler Control, ελέγχουμε τα ψυγεία μας, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων μας. Είμαστε Ready Business και φυσικά είμαστε με τη Vodafone. Βρες όλες τις λύσεις για κάθε επιχείρηση στο vodafone.gr / business. Γίνε και εσύ Ready Business. Ομάδα είναι μόνο μία. Θα τη δεις στα κανάλια Nova Sports. Ετοιμάσου, γιατί με 252 αγώνες και 12 ντέρμπι από τα παλιά θα ραγίσουν καρδιές. Η Super League έως το 2019 στα κανάλια Nova Sports. Nova Sports. Όλα για την ομάδα σου. Πόσο κοστίζουν στα Lidl τα ψώνια για 15 χρόνια? 0 ευρώ! Χάρη στην απλή μέθοδο των 5 υπερτυχερών που θα κερδίσουν στα Lidl τα ψώνια της ζωής τους. 300 ευρώ κάθε μήνα για 15 χρόνια. Όλο το Σεπτέμβρη κάντε αγορές άνω των 20 ευρώ στα Lidl και ζητήστε από τα ταμεία το δελτίο συμμετοχής. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Με αληθινά κομμάτια φρούτων. Μαρμελάδα Αττική. Νέο Peugeot 108. Ανοιχτό, κλειστό, αυτόματο και σε όποιο συνδυασμό θέλεις. Εσύ πώς θα το πάρεις? Με το νέο πρόγραμμα Peugeot 4x4 και με 108 ευρώ το μήνα άτοκα. Γεύση που τα σπάει. Μαρμελάδα Αττική. Βελβίτα, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ο χρόνος είναι απειλή για το σώμα μας. Σύμμαχός μας απέναντι στη φθορά των αρθρώσεων και στη γύρανση είναι το υαλουρονικό οξύ. Γι' αυτό επιλέγουμε Ιαλουβίτ, το μοναδικό προϊόν που προσφέρει τη μέγιστη περιεκτικότητα υαλουρονικού οξέως στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Τέρμα πια με τις μέσες λύσεις. Κίνηση και ζωντάνια χωρίς εμπόδια. Από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία έρευνας και ανάπτυξης. Medichrome SA International. Η ιστορία έχει μνήμη. Στο θέμα του κατοχικού δανείου και των γερμανικών επανορθώσεων, η διεκδίκηση του κατοχικού δανείου και των επανορθώσεων. Πρώτα απ' όλα, κανένας δεν είναι αναμάρτητος. Το αύριο έχει ταυτότητα. Ξεμπερδεύουμε οριστικά με το παλιό και κερδίζουμε το αύριο. Στις 20 Σεπτέμβρη ψηφίζουμε Πρωθυπουργό. Ένας μικρός κόκκος ρυζιού. Κι όμως, σας βοηθάει να τρώτε καλύτερα. Όταν ξεκινάτε με το ρύζι μου Uncle Ben's και μερικά υγιεινά συστατικά, κάνετε το πρώτο βήμα για καλύτερα γεύματα. Ξεκινήστε με τον Ben. Ορίστε η αίτηση. Τα δικαιολογητικά σας. Δικαιολογητικά. Καλά. Δικαιολογητικά δεν έχεις. Δικαιολογία έχεις. Σταμάτα εσύ. Πάρε στο 11888 για πληροφορίες για δημόσιες υπηρεσίες. Εφορίες, υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, νομαρχίες. Και όλα τα δικαιολογητικά. Όλα, όλα. Σούπερ αριθμός. Tao Eckberts Espresso στιγμιαίος καφές. Σε κρυσταλλικούς κόκκους που εχμαλωτίζουν το υπέροχο άρωμα του εσπρέσο. Απόλυτη εμπειρία καφέ. Ιδανικός και για φρέντο. Μοναδικός καφές σε μοναδική συσκευασία. Dow Eckberts. Ανακαλύψτε τη διαφορά. Και επιπλέον, μόνο με το νέο Win Triple Play έχεις δωρεάν την εφαρμογή We Are Family που κάνει το tablet και το smartphone σου απόλυτα ασφαλή για τα παιδιά. Νέο Triple Play από τη Win. Έχεις άλλο αέρα. Νέα γενιά Hyundai i20. Εμπνευσμένο από την επιθυμία σου να είσαι με όσους αγαπάς. Να νιώθεις ασφαλής. Να ονειρεύεσαι ξανά. Νέα γενιά Hyundai i20. Έμπνευση από το μέλλον. Τώρα με 99 ευρώ το μήνα. Το νέο Win Triple Play εκτοξεύει την επικοινωνία σου μέσα και έξω από το σπίτι μόνο με 35 ευρώ το μήνα. Win, έχεις άλλο αέρα.
Πόσο κοστίζουν στα Lidl τα ψώνια για 15 χρόνια? 0 ευρώ! Χάρη στην απλή μέθοδο των 5 υπερτυχερών που θα κερδίσουν στα Lidl τα ψώνια της ζωής τους. 300 ευρώ κάθε μήνα για 15 χρόνια. Όλο το Σεπτέμβρη κάντε αγορές άνω των 20 ευρώ στα Lidl και ζητήστε από τα ταμεία το δελτίο συμμετοχής. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Excuse me. There is a call for you. Το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΟΤΕ TV σε καλή. Show them what we got. Με περισσότερα από 80 κανάλια, πάνω από 500 πρεμιέρες, 2.000 ταινίες, 100 ξένες σειρές το χρόνο, 5 παιδικά κανάλια και 10 κανάλια με ντοκιμαντέρ. Κάθε μέρα είναι γεμάτη με ακόμα πιο συναρπαστικό θέαμα για όλους. Απόκτησε τώρα το Full Pack του ΟΤΕ TV μόνο με 24,90 το μήνα και απόλαυσε πλούσιο περιεχόμενο για όλη την οικογένεια. ΟΤΕ TV. Ένας τεράστιος λευκός καρχαρίας όρμηξε και τον φίλησε με πάθος όταν εκείνος τρύπωσε το χέρι του στην τσέπη με τα κλειδιά. Μία διαδρομή, εκατομμύρια ταξίδια. Μπες στο cosmotebooks.gr, ανακάλυψε τους περισσότερους τίτλους έντυπων βιβλίων και e-books και με ένα κλικ γίνονται δικά σου. cosmotebooks.gr. Μία σελίδα, εκατομμύρια βιβλία. Γιατί τέτοια αιμονή του ΣΥΡΙΖΑ να μην θέλει να μπει μέσα. Ωραία, εγώ πες το ότι έχω αυτή την εκτίμηση και πιστεύω ότι με κορμό τη Νέα Δημοκρατία θα μπορέσουμε, αφού συνεννοηθούμε σε αυτά που υπέγραψε, δεν ζητάω τίποτα παραπάνω, και στα στοιχειώδη για την αναθεώρηση του συντάγματος και για κάποια άλλα ζητήματα, το πρώτο εξάμηνο, τον πρώτο χρόνο, να πάμε μαζί. Ποιο το πρόβλημα? Γιατί δεν ανταποκρίνεται θετικά? Τι φοβάται? Κύριε Λοβέρδο, θα ήθελα σε εσάς. Υπάρχουν δύο πράγματα στα οποία επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ένα έχει να κάνει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το έχει κάνει σαφές σε όλους τους τόνους. Από την άλλη, όμως, με ίδια σαφήνεια. Ήδη έχουμε βάλει μία τορπίλη στη βασική ανάγκη που έχει η χώρα και ο λαός της. Συνεργασία οπωσδήποτε των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Αυτό είναι πόθος που λέτε, επιθυμία? Τι είναι αυτό το πράγμα? Εάν αυτό δεν γίνει. Αυτό αποτυπώνεται βέβαια και από τις δημοσκοπήσεις, φλερτάροντας το 50% του ελληνικού λαού. Εάν αυτό δεν συμβεί, ναι, τότε δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με την γρηγοράδα που χρειάζεται και την αποτελεσματικότητα που χρειάζεται το βασικό πρόβλημα της χώρας. Μάλιστα. Να βγάλει σε πέρα στην αξιολόγηση του Οκτωβρίου. Να δει τι είναι αυτά που πρέπει να κάνει κατά τη συμφωνία που ο κύριος Τσίπρας έχει υπογράψει. Είναι επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ αυτή, κύριε Λοβέρδο. Βεβαίως. Και να αντιμετωπίσει τα κενά του προϋπολογισμού του 2015. Μάλιστα. Που ήδη έχουν σκάσει. Ξέρετε κάτι, με συγχωρείτε. Εάν δεν υπάρξει κυβέρνηση που να στηρίζεται σε 220-230 βουλευτές, δεν υπάρχει περίπτωση να εμπνεύσει την οικονομία κανένας. Δεν υπάρχει περίπτωση να αισθανθεί κανένας άνθρωπος που έχει ένα ευρώ να το βάλει στην αγορά ότι υπάρχει η αναγκαία πολιτική σταθερότητα για να κάνει μια επένδυση. Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτε εάν δεν γίνει αυτό. Αντιθέτως, εάν γίνει, θα αποφευθεί το φαινόμενο να προσθεθούν στους ανέργους 350.000 καινούργιοι άνεργοι, που είναι δεδομένο αν η χώρα παραμείνει σε αυτή την αστάθεια. Και δεύτερον, να πάμε σε μια λογική ότι όλα αυτά τα καλά θα γίνουν για τα επόμενα 4 χρόνια και όχι για τους επόμενους 4 μήνες. Αυτό θα σας το πει. Την ανάπτυξη εσείς, γιατί ο κύριος Μημαράκης τη βάζει πολύ αργά, ο ΣΥΡΙΖΑ τη βάζει νωρίς. Πότε βλέπετε την ανάπτυξη να μπορεί να επιτευχθεί? Ας βάλουμε και με μια συνεργασία τέτοια που από ό,τι φαίνεται μάλλον δεν γίνεται. Ήμουνα στο Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο αυτή την εβδομάδα, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μαζί με εκπροσώπους 4 άλλων κομμάτων και του ΣΥΡΙΖΑ, και συζητάγαμε τα θέματα της ανάπτυξης. Ρωτήθηκε ο κύριος Σταθάκης πότε βλέπει να ξεπερνιέται το αναγκαίο κακό. Μάλιστα. Που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πότε προβλέπετε να ξεπερνιέται το φαινόμενο των capital controls? Έτσι. Τι απήντησε? Είπε, ως πολιτικός σας λέω 2 μήνες, ως οικονομολόγος δεν μπορώ να σας απαντήσω. Μάλιστα. Μάλιστα. Αν αυτό δεν το ξεπεράσουμε, και για να το ξεπεράσουμε χρειάζεται σταθερά. Αυτό το παρουσιάσαμε και στο δελτίο. Δεν υπάρχει περίπτωση να συζητήσουμε για τίποτα ευνοϊκό για την ελληνική οικονομία. Και πρέπει να εγκαταληφθεί
και από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή η ιστορία των ισοδυνάμων. Η ιστορία των ισοδυνάμων είναι ο νέος τρόπος να κάνουμε δημαγωγία. Αντί να λέμε. Ακυρώνονται δηλαδή τις προτάσεις στα Ικούρα. Γιατί βγήκαν κάποιες προτάσεις με πολλά ισοδύναμα τα οποία παρουσίασε ο κύριος Ταϊκούρας και από τον τρόπο τον οποίο θα μπορούσαν να τον ακούσουν. Και είχατε κι εσείς παρουσιάσει ισοδύναμα και υποστηρίξατε ότι στις διαπραγματεύσεις εντός ή εκτός αγωγικών που κάνατε καταφέρατε κάποιο ισοδύναμα. Βεβαίως καταφέρναμε ισοδύναμα. Άρα λοιπόν γιατί αυτή τη στιγμή. Αλλά σε περιορισμένο καταλογίζεται αυτό. Δεν μπορεί να λες ότι το 1 δισεκατομμύριο, 800 εκατομμύρια που θα πάρεις από το ασφαλιστικό το 2016 θα το βρεις με ισοδύναμο. Ποιο ισοδύναμο. Δεν μπορείς να λες ότι το 2 δις 700 εκατομμύρια ισοδυνάμων από τον ένφια θα το βρεις με άλλο ισοδύναμο. Με ποιο ισοδύναμο. Και αν είχες τόσο πολλά ισοδύναμα. Μας υπόσχεστε ισοδύναμα, και εσείς δύσκολες μέρες, κύριε Λογάνο. Και αν είχες τόσο πολλά ισοδύναμα, γιατί δεν τα βρίσκες πριν την κατάρτιση της συμφωνίας. Μάλιστα. Πρέπει ο πολίτης που μας ακούει να μην αισθάνεται ότι τον κοροϊδεύουν. Εμείς είμαστε ένα κόμμα που πήρε διαζύγιο και με τις πελατειακές σχέσεις και με τα ψέματα και με τη δημαγωγία. Το μηδενίσαμε το κοντέρ των ψεμάτων και της δημαγωγίας. Είμαστε ένα κόμμα που εμπεριέχει στο σκεπτικό του και στις πολιτικές του τη λύση και θέλει να βοηθήσει. Θα μας πούνε, θέλετε να γίνετε υπουργοί. Όχι, δεν θέλουμε να γίνουμε υπουργοί. Εμείς μείναμε 7 μήνες έξω από κυβερνήσεις και ανεβαίνουμε. Όποιος τώρα γίνεται πρωθυπουργός, υπουργός και το κόμμα που συμμετέχει και στηρίζει κυβερνήσεις χάνει. Αν λοιπόν το συμφέρον μας κοιτάγαμε, θα σας λέγαμε κάτι άλλο. Αλλά αν λέγαμε αυτό το κάτι άλλο, όπως το λένε κάποιοι, θα τρελαίναμε τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό το επίπεδο. Απαντήστε μου λίγο σε αυτό που ενδιαφέρει επίσης πολύ κόσμο κυρίως του Πασόκ. Πώς θα ξεπεράσετε το θέμα που αφορά στα βαρύδια που σας καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μου πείτε αν η κυρία Φόφη Γεννηματά θα εμείνει στη στάση της ότι είναι διαπραγμάτευτα κάποια πρόσωπα, δεν μπαίνουν στο τραπέζι. Υπάρχει περίπτωση αυτό να δυσκολέψει κάποια συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή την προϋπόθεση, αν τη την πούμε έτσι, που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Γεννηματά απήντησε ότι δεν μπορεί να κάνει face control. Μάλιστα. Αυτός που επί 5 χρόνια έλεγε ψέματα. Μάλιστα. Αλλά ποιος παρακολουθεί αυτό που θα τώρα, μπορούσε να είναι εμπόδιο. Ποιος παρακολουθεί, δεν θα υπάρξουν εμπόδια. Ποιος παρακολουθεί, δεν πρέπει να υπάρξουν εμπόδια. Άρα, και ο καθένας θα κάνει. Αν ο κύριος Βενιζέλος δεν αποτελεί πρόβλημα. Δεν αποτελεί πρόβλημα, γιατί να αποτελεί ο κύριος Μημαράκης, κυρία Μανατίδη. Ο καθένας, κυρία Κωνσταρά, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να υπάρξει αυτό που ο ελληνικός λαός και η χώρα χρειάζεται. Αλλά αν είναι να λέμε πράγματα για να αποφύγουμε τη συνεργασία, δεν είμαστε αυτό που περιμένει ο κόσμος. Και κανένας δεν πιστεύει τον προεκλογικό Τσίπρα. Κανένας δεν τον πιστεύει. Όχι, θέλω να κλείσω. Κανένας δεν πιστεύει τον προεκλογικό Τσίπρα. Θα ήταν σαν να πιστεύει σε έναν άνθρωπο ο οποίος 5 χρόνια σου λέει ψέματα. Η μετεκλογική συνεργασία της 21ης Σεπτεμβρίου που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο πρέπει να μας οδηγήσει όλους πρώτων εκλογών να είμαστε και σαφείς και ακριβείς και να σκεφτούμε το εξής. Και κλείνω με αυτό. Όποιος λέει ψέματα τώρα, συνεχίζει να λέει ψέματα τώρα, τόσο τεινάζει στον αέρα τη χώρα από τις 21 Σεπτεμβρίου και μετά. Κύριε Μανατή, θα έρθω σε εσάς. Να κάνω ορισμένα σχόλια που έχουν ακουστεί. Επειδή από ό,τι βλέπω και από το τραπέζι όλα έρχονται όλα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εστιάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό είναι αυτό. Είστε το μόνο κόμμα που λέει όχι σε μετεκλογικές συνεργασίες. Κύριε Λοβέρνη, πρέπει να σας πιστέψουμε ή να μην σας πιστέψουμε. Να σας πω το εξής. Επειδή για τις συνεργασίες θα αναφέρω. Εκτός αν θέλετε να κάνετε ερώτημα. Μιλήστε μου λοιπόν για τις συνεργασίες. Πρώτα απ' όλα να μου πείτε αν υπάρχει περίπτωση να γίνει συνεργασία με τη Λαϊκή Ενότητα όπως υποστηρίζει ο κύριος Βούτσης. Θα σας πω, σύνολο θα σας πω. Λοιπόν, για τις συνεργασίες. Οι συνεργασίες δεν είναι ζητήματα μόνο ποσοτικών, αν θέλετε, αθροίσεων. Οι συνεργασίες είναι πρώτα απ' όλα ποιοτικών. Τις ποσοτικές αθροίσεις και μάλιστα όταν βρισκόταν σε αναντιστοιχία με το λαϊκό αίσθημα, δείτε κυβέρνηση Παπαδήμου, δείτε κυβέρνηση Σαμαρά μετά με Πασόκ και Δημάρ, που άλλα είπαν προεκλογικά και μετά κάναν κυβέρνηση συνεργασίας. Αυξημένη και η πλειοψηφία. Ενώ βαδίσαν σε ένα άλλο πολιτικό πρόγραμμα τελικά από αυτό που πήραν την εξουσιοδότηση, που οδηγήσαν τη χώρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι συνεργασίες έχουν πρώτα απ' όλα πρωτίστως μία προγραμματική συμφωνία. Γι' αυτό και επιμένω και επέμενα από την αρχή. Η Νέα Δημοκρατία μιλάει και νομίζω ότι μιλάει υποκριτικά για τις συνεργασίες. Γιατί δεν εξηγεί τι θα κάνει, προς ποια κατεύθυνση θα είναι. Για παράδειγμα, ο αναπτυξιακός νόμος για την ανάπτυξη, πώς τη βλέπουν, πού θα πάει, στους 5-10 όπως γινόταν μέχρι εδώ τα προγράμματα. Και είναι λάθος να λέγεται ότι το μνημόνιο καθορίζει τα πάντα στην πολιτική ζωή και ότι δεν υπάρχουν αποφάσεις ή πράγματα στην κύριε καθημερινή. Κύριε Μανατίδη, εσείς κάνατε τόσες υποχωρήσεις και κάνατε τη μεγαλύτερη ανακυβήση. Κύριε, τώρα μιλάμε, ακούστε λίγο. Όλα δεν καθορίζονται, όλα από το μνημόνιο. Υπάρχουν, η εκτίμηση δική μου είναι αυτή. Άρα υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες λένε. Μιλάτε για παράλληλο πρόγραμμα. Μιλάω για δράσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν έτσι ώστε να έχουμε τελικά
θετικό πρόσημο. Υπάρχουν φυσικά μέτρα σε αυτό. Δεν είναι μόνο να επουλώσουν και να δώσουν το θετικό πρόσημο από εδώ και μετά. Για παράδειγμα, αυτό που ανέφερα από την αρχή, το χρέος, δεν είναι λίγο ότι για πρώτη φορά θα γίνει διαπραγμάτευση. Δεν είναι λίγο το ότι θα γίνει, μέσα από τη συμφωνία βγαίνει, ότι θα γίνει η διαπραγμάτευση έπρεπε για τις συλλογικές. Τέσσερα πράγματα, κυρία Κωνσταρά. Τέσσερα πράγματα είναι. Για το χρέος. Τέσσερα πράγματα. Κάποτε η Νέα Δημοκρατία σας έλεγε να συνομιλήσουμε για το χρέος. Το είχε βάλει και αυτή στην ατζέντα. Είχε μείνει, είχε φύγει προς τα πίσω μαζί με το Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Δεν μπήκε στη διαπραγμάτευση. Βιώσιμο το λένε. Αν το πούνε βιώσιμο, τελειώσαμε. Τι να διαπραγματευτούμε. Κούρεμα. Για αναδιάρθρωση μιλάει. Κυρία Κωνσταρά, αν πάτε στην τράπεζα, και πείτε ότι εγώ μπορώ να εξοφλώ τα δάνειά μου, γιατί να μπει η τράπεζα στη διαδικασία να μιλήσετε μαζί της για ελάφρυνση. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο καλείστε. Παρακαλώ. Είναι ένα επιχείρημα. Ακόμα δεν έχει πει καμία φωνή από την Ευρώπη ότι θα κάνει κούρεμα. Όπως εσείς το εννοούσατε και το λέγατε. Στη συμφωνία μας, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Αν πάει σε μεγάλο βάθος χρόνου, με χαμηλό επιτόκιο, είναι το ίδιο σαν να ακούω τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που αυτό λέγανε. Θέλω να πάω. Αν δεν μας είχατε στερήσει 7 μήνες, θα είχε τελειώσει και αυτό. Δεν τελειώσει για τις συνεργασίες, αν θέλετε να σας πω. Άρα λοιπόν πρέπει να έχετε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προγραμματικών συμφωνιών. Επάνω σε αυτό πρέπει να τοποθετηθούν όλοι. Προς τα πού θέλει να πάει η χώρα. Και υπάρχουν τέσσερα επίδικα και πρέπει να τα σκεφτεί πάρα πολύ καλά ο ελληνικός λαός. Το ένα είναι το χρέος. Το δεύτερο είναι ό,τι αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις εργασιακές σχέσεις, προς τα που αυτό το σταματήσαμε με το παλιό που θέλανε να υπάρχει απελευθέρωση. Το τρίτο είναι τα κόκκινα δάνεια και η προστασία της πρώτης κατοικίας, η οποία επιτέλους πρέπει, βάζοντας αν θέλετε και ισοδηματικά κριτήρια, να πάει στο επαόριστο την προστασία της. Και το τέταρτο και σημαντικό, η παραγωγική ανασυγκρότηση χώρας. Όλοι μιλούν και λένε πρέπει να γίνει παραγωγή ανασυγκρότηση χώρας. Μέχρι εδώ καλά. Πώς. Τρεις τράπεζες. Μάλιστα. Πώς. Επενδυτικός νόμος. Έχετε δίκιο. Να έχετε πάει όλο στο 23%. Τις τράπεζες ξέρετε. Μας έχουν στοιχήσει τα capital controls. Δεύτερον, πρέπει να έχετε πάει φορολόγηση στο 23% σε όλα τα προϊόντα. Κύριε Μανατίδη, κύριε Καραγκούνη, κάποια στιγμή πρέπει επιτέλους να μιλήσετε για τον ιδιωτικό τομέα. Δεν μιλάτε ποτέ για τον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε. Κυρία Κωνσταρά, για τον ιδιωτικό τομέα. Για μια ανάπτυξη η οποία. Αν τα χρήματα αυτά θα αυτή πάνε στιγμή, σε 10 ανθρώπους ή θα διαχειριστούν σε περισσότερες και σε επιχειρήσεις. Να μας πούνε πώς θα δοθούν το 1 δισεκατομμύριο που είναι τα 500 εκατομμύρια για το 2015 που είναι μπροστά βαρός και ανεξάρτητα από προγράμματα. Όπως και άλλα 500 εκατομμύρια για το 2016 προς τα πού θα πάνε. Να μας πούνε επίσης τα capital controls. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν επιβλήθηκαν σε συγκεκριμένη στιγμή, εκβιάζοντας την ελληνική κυβέρνηση εκείνη τη στιγμή. Γιατί ενώ επί μήνες αφήνανε και αυξάνανε συνέχεια το ΙΕΛΕ, την τελευταία εβδομάδα και εδώ, και ενώ δεν είχε λήξει το πρόγραμμα. Κύριε Μανατίδη, δεν είχε λήξει το πρόγραμμα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, εδώ στην εκπομπή ήμασταν. Δεν είχε λήξει το πρόγραμμα. Και λέγαμε τότε θα αναγκαστείτε να βάλετε capital controls. Προσέξτε με αυτόν τον τρόπο τον οποίο τεντώνετε το σκηνή. Θα αναγκαστούμε. Ημερομηνία που πάρθηκε η απόφαση. Η απόφαση για τα capital controls που λέγανε βαρδίζεται σίγουρα για capital controls. Κάνετε προηγουμένου ψηφίσματο και να θέλω να ψηφίσουν για να σα δώσουν τα χρήματα. Δεν θέλω να κάνω μια ερώτηση λίγο να τελειώσουμε λίγο με εμάς για να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας. Έγινε κατανοητό. Έγινε κατανοητό. Μην θυμίζει τον κόσμο. Παρακαλώ κύριε Καραγκούνη. Παρακαλώ κύριε Καραγκούνη. Και στου συνταξιούχου καθόλου στην ουρά να πάρουν τα 60 ευρώ. Μην το θυμίζετε. Παρόλα αυτά κύριε Καραγκούνη, ο κόσμο τότε. Ναι. Όλο το παλιό που βγήκε και βγήκαν οι πάντες και μιλήσανε, στήριξε τον Αλέξη Τσιτσίπρα απέναντι σε όλους αυτούς. Και αυτό θα ξανακάνει. Η σταθερότητα, έχετε δίκιο. Πρέπει να υπάρχει σταθερότητα πολιτική. Πώς γίνεται η πολιτική σταθερότητα. Θα προτιμούσα ο κύριος Τσιπρας να ήταν 100 χρονών. Και να μην έκλαιτε στράτη, κύριε Καραγκούνη. Κύριε Καραγκούνη, θέλω να μου απαντηθεί κάτι από τον κύριο Μανατίδη. Ένας πολιτικός Μαθουσάλας και να μην έκλαιτε στράτη. Σας παρακαλώ. Το νέο είναι επάνω στην πολιτική την οποία θέλει να κάνει. Και προφανώ δεν είναι ηλικιακό. Και μιλούν όλοι για σταθερότητα. Κύριε σταθερότητα πώ μπορεί να έρθει. Κύριε Καραγκούνη, σα παρακαλώ. Κύριε Μανατίδη, θα μιλήσετε όμως θα μιλήσω και εγώ πάνω. Ναι, μην μιλάμε πάνω. Λοιπόν, σας παρακαλώ, θέλω να μου απαντήσετε σε αυτό πώς θα το ελέγξετε, αλλά να είστε πολύ σύντομος. Η κυρία Φωτίου και όχι μόνο, λέει, μπορεί να υπογράψαμε, αλλά δεν υιοθετούμε το μνημόνιο. Έχουμε και ένα κείμενο των 53. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, πείτε μας, αυτό το μνημόνιο τελικά έχετε σκοπό να αντιληφθείτε ότι το έχετε υπογράψει εσείς
ότι αν είστε πρώτοι, θα έχουμε μια κυβέρνηση με κορμό εσάς, που σημαίνει με βάση αυτά τα χαρτιά όλα εδώ πέρα, όπως σας τα κατέθεσα, έχουν πει όλους τους τόνους, το είπε και ο κύριος Χουντής προηγουμένως, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορείτε να παρεκκλίνετε, να κάνετε κάποιες επουλώσεις που είπατε ναι. Τι θα γίνει με εσάς, συμφωνείτε όλοι ότι αυτό θα πρέπει να το ψηφίζετε, ή θα πετάτε πάλι τον μπαλάκι στην εξέδρα, κύριε Μανατίδη? Δεν θα με διακόψετε όμως. Όχι, δεν θα σας διακόψω, αλλά θα είστε σύντομος όμως. Λοιπόν. Περιεκτικός. Σας είπα και από την αρχή ότι το μνημόνιο δεν καθορίζει τα πάντα το πώς θα πορευτεί η πολιτική ζωή της χώρας μας. Υπάρχουν ζητήματα και πολλά που αφορούν την καθημερινότητά μας, τα οποία θα τα αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση. Προς τα ποια κατεύθυνση θα πάνε, αυτό εξαρτάται από το ποιος θα είναι στην κυβέρνηση. Αυτός είναι ο λόγος που ζητάμε και την ευρύτατη αποδοχή. Η σταθερότητα θα έρθει μέσα από την ευρύτατη αποδοχή και ψήφιση του ΣΥΡΙΖΑ. Κατ' εμέ, το μνημόνιο, το συγκεκριμένη δανειακή σύμβαση έχει το αποτύπωμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχει επιπλέον που μπορούμε εμείς να κάνουμε? Άρα την ψηφίσαμε. Κάποιοι την ψηφίζουν και λένε ότι Τσίπρας το έφερε. Θα μας πούνε εκείνοι, θα το εφαρμόσουν ή όχι τη συμφωνία αυτή? Προφανώς, εμείς την ψηφίσαμε και η συμφωνία θα τηρηθεί. Τι λύνει όμως η συμφωνία? Και ακόμα και από τις τελευταίες στιγμές και από τις Βρυξέλλες. Δεν μου λέτε για τις 53 όμως. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία και σημεία τα οποία μπορούμε να ξαναδιαπραγματευτούμε. Και σας είπα ποια είναι τα σημεία, τα βασικά σημεία είναι. Είναι βασικό σημείο και όταν. Ακούστε, το 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν έπρεπε να μπει και δεν θα μπει τελικά. Θα διαπραγματευτούμε. Υπάρχουν ενέργειες οι οποίες να γίνουν και με τους αγρότες, με τους οποίους μπορείς να δεις και άλλες πολιτικές. Να δεις αφορολόγητος στις 12.000. Μπορείς να δεις για το κάθε μέλος της οικογένειας, αφού είναι αγρότης κατ' επάγγελμα. Μπορείς να δεις. Κύριε Καραγκούνη, τα λέω και ξέρω τι λέω. Όπως και για την ιδιωτική εκπαίδευση υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία μπορούν να γίνουν. Να το κάνω σαφές στον κόσμο, κύριε Μανατίδη. Είναι καλή η συμφωνία. Εγώ δεν είπα ότι. Εγώ λέω το εξής. Η συμφωνία έχει το στοιχείο το καταναγκαστικό. Πρόκειται για μια καλή συμφωνία λοιπόν σύμφωνα με εσάς. Τώρα με αυτή την ατζέντα κατεβαίνουν ζωή των μνημών. Κύριε Καραγκούνη, επιτρέψτε μου να βγάλω τα συμπεράσματα για τον κόσμο που μας ακούει. Ήταν ένα καταναγκαστικό. Εκφράζει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ συνολικά? Όχι. Τι μας επέτρεψε όμως αυτό? Μας επέτρεψε για τρία χρόνια. Μας επέτρεψε για τρία χρόνια, κύριε Καραγκούνη, αυτό που δεν κάνατε εσείς. Και στο τέλος του προγράμματος, γιατί δεν έβγαινε, ζητήσατε και δίμηνη παράταση. Ευχαριστώ. Αν έβγαινε το πρόγραμμα, θα το είχατε λήξει το δεύτερο. Ευχαριστώ. Κύριε Μανατίδη, αφήστε κανένα. Δεν μου απαντήσατε. Ή μάλλον μου απαντήσατε ως εξής. Μου απαντήσατε ως εξής. Θα διαπραγματευτούμε εκ νέου, θα κάνουμε κάτι παράλληλο, θα βρούμε τον τρόπο. Δεν υπήρξατε συγκεκριμένο σε αυτό το οποίο σας ρώτησα και κλείνω με την απορία ότι. Κύριε Μανατίδη, πιστεύει κανείς ότι όλα τα ορίζει το μνημόνιο δηλαδή? Μπορεί να μην τα καθορίζει, αλλά επειδή μιλήσατε για διαπραγμάτευση. Και να στο επιμείνω. Θέλετε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση? Για τα κανάλια που έχουμε στον νόμο το ορίζει. Θα στερήσουμε όμως στον κύριο Καραγκούνη και στην... Να μην το πω. Εκτός και αν το πείτε τώρα, κύριε Χουντή, αλλά μετά δεν θα σας δώσω το λόγο. Ελάτε τώρα. Το μνημόνιο καθορίζει και το σύνολο ή τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Δεύτερο, η λογική του μνημονίου είναι επιβολή πολιτικών που δεν σου επιτρέπει να χαράξεις δικές σου πολιτικές, ακόμα και σε δευτερεύοντες παράγοντες. Και το τρίτο, και εδώ είναι το πρόβλημα το οποίο συζητάμε, ακόμα και το μνημόνιο να μη σεβαστείς, ακόμα και το μνημόνιο να ανατρέψεις, είσαι δεσμευμένος με άλλες συμφωνίες που ισχύουν μέσα στην Ευρωζώνη, για να μην μπορέσεις να κάνεις αυτά αν δεν έρθεις σε ρήξη. Μάλιστα. Ένα παράδειγμα μόνο, για τους μισθούς. Το μνημόνιο δεν λέει τώρα, λέει για το ενιαίο μισθολόγιο κτλ. Μάλιστα. Αν αύριο μια κυβέρνηση που λέει ότι πρέπει να διορθώσει, θέλει να αυξήσει τους μισθούς, τότε είναι δεσμευμένη από το δημοσιονομικό σύμφωνο αυτό που περιλαμβάνει και το μηχανισμό δανειοδότησης, που λέει ότι οι μισθοί των χωρών της Ευρωζώνης θα καθορίζονται με βάση την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή με βάση το πού είναι η Κίνα και η Ινδία, εκεί θα βάζει τους μισθούς. Είναι έτσι ή δεν είναι? Επομένως, μπορεί να υπάρχουν ακόμα περιθώρια για κάποια πράγματα, αλλά σε πολύ δευτερεύοντα και τριτεύοντα, που δεν διαφορώ για αυτά. Αλλά η ουσία είναι ότι το μνημόνιο που απηχεί την Ευρωζώνη και στο σύνολό της όλο αυτό αν το πράγμα σε δεσμεύουν να κάνεις αυτά κράτος, τα πράγματα που λες όταν τα διορθώνεις τα πράγματα. Και επομένως, ίσως να δούμε και μια διαφορετική επομένως, συμπεριφορά και από τους εταίρους. Και περί καλύτερης λύσης δεν έχει βάση. Ο κόσμος δεν θέλει μνημόνια, υπάρχει αντιμνημονιακή λύση. Μάλιστα. Και κλείνω με τον κύριο Μανατίδη, γιατί το άφησα έτσι να αιωρείται, ότι αυτό το συμπέρασμα είναι ότι θα θέλετε να διαπραγματευτείτε πάλι αυτό το μνημόνιο, το οποίο αναγκαστικά το κάνατε, μπορεί να υποστηρίζετε ότι είναι καλό, αλλά αναγκαστικά
το πιεστήκατε για να το φέρετε. Και να πω ότι αν το όπλο σας είναι η διαπραγμάτευση, προεκλογικά ακούμε σε πάρα πολλές δηλώσεις, συνεντεύξεις, τον πρώην Πρωθυπουργό, κύριο Αλέξη Τσίπρα, να μιλάει για απειρία, για λάθη τα οποία έκανε, για λάθη από τα οποία έμαθε, για λάθος, για παρακεκινδυνευμένες και όχι στοχευμένες κινήσεις που έγιναν κλπ. Λοιπόν, το ερώτημα εωρείται, πλανάτε, γιατί να σας δώσουν και μια τρίτη ευκαιρία, γιατί ήδη σας έχουν δοθεί αρκετές. Πρώτη είναι η ευκαιρία αυτή ουσιαστικά. Γιατί μέχρι τώρα. Δεν είναι πρώτη. Γιατί μέχρι τώρα το φόκους ήταν στην εξωτερική. Είσαστε χαϊδεμένοι. Κύριε Καγκούνη, 40 χρόνια ήσασταν τα δύο κόμματα. Μα φτάσατε με τα τεράστια ελλείμματα σε αυτή την κατάσταση του 2010. Και θέλετε να πείτε ότι στους 7 μήνες. Τα έκανε όλα ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα δεν έκανε και τίποτα θετικό. 40 χρόνια φέρατε τα ελλείμματα. Τι να βάλω. Τα δάνεια τα οποία τα παίρνουν και γίνανε τελικά καταθέσει στο εξωτερικό ή πισίνες. Αφήστε τα τώρα. Ένα που θα πείτε. Ένα που κάνατε. Γιατί μέχρι τώρα ο κόσμο θα βιώνει. Τι 100 δόσει που δεν βάλατε εσεί στο δημόσιο μέσα και δεν βάλατε και τι ασφαλιστικέ φορέ. Δεν είναι και ώρα για αντιπαραθέσει. Ο κόσμο έχει καταλάβει. Μετά από 7 μήνε έχει καταλάβει ο κόσμο τι έχει γίνει. Κοιτάξτε. Ακούστε λίγο, θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τον κύριο Κοντή. Ο πυλώνας, το λόγο σας είναι πάντα η ανάπτυξη, η περιβόητη. Ναι. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι εσείς θα καταφέρετε την ανάπτυξη όταν στα 2,5 χρόνια διακυβέρνησης... Φέραμε 0,8 ανάπτυξη, ναι. Λοιπόν, μετά από 7,2% ύφες φέραμε 0,8 ανάπτυξη. Λοιπόν, αυτό καταφέραμε εμείς, γιατί κάναμε μια πολύ συγκεκριμένη και σοβαρή δουλειά και γιατί πιστεύαμε στις αλλαγές. Γι' αυτό το κάναμε. Άρα με αυτούς τους ρυθμούς θα μας πάτε και λογική, τώρα, με αυτή την ύφεση. Πότε να περιμένουμε, αν περιμένουμε κάτι. Το πρόγραμμα, αν θυμάστε, ήταν το 2016. Και η λογική δική μας ήταν στα 2,5 χρόνια να φέρουμε νωρίτερα το πρόγραμμα και να το λήξουμε. Γι' αυτό ετοιμάσαμε και την επιστολική γραμμή στήριξης. Περιμένετε λίγο. Όχι, το σχολιάκι είναι αυτό... το εξής. Ακόμα και αν βγαίνατε από το μνημόνιο, όπως λέτε, και θα μπαίνετε σε ένα καινούριο πρόγραμμα, πάλι η εποπτεία. Ξέρετε κάτι όμως, κύριε. Δεν ξέρω τι θα πείτε. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν το ξέρετε. Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Η εποπτεία. Όσο ακόμα όχι. Αλλά κύριε Χουντή, όμως κάντε ένα λάθος. Όσο ακόμα να μιλήσω. Χρωστά το πρόβλημα του χρέους είναι το κεντρικό πρόβλημα. Αφήστε το χρέος. Όσο χρωστά το 75%. Όχι, όχι, όχι. Είσαι κάτω από εποπτεία. Με καταλάβατε. Όχι, όχι. Ξέρετε γιατί είναι το πρόβλημα. Είσαι κάτω από εποπτεία. Όχι. Παρακαλώ. Τι όχι. Αυτό λέει. Θα σα το εξηγήσω. Δεν είναι έτσι. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Το ξέρω, το ξέρετε, αλλά το ξέρω και εγώ. Δεν κύριε είναι έτσι. Και θα σα πω για ακόμη μια φορά ένα παράδειγμα. Δεν είναι έτσι το δημοσιονομικό σύμφωνο. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα άλλων χωρών που έχουν 300% χρέος όπως η Ιαπωνία, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γιατί κύριε Χουντή δεν έχει πρόβλημα. Γιατί εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Διότι το ζήτημά μας είναι το αν μπορείς να δανειστείς. Και το ζήτημα είναι να μπορείς να δανειστείς φθηνά και να καλύψεις υποχρεώσεις σου. Ακούστε με λίγο. Και με αυτή τη λογική, ακούστε για την ανάπτυξη. Και με αυτή τη λογική, όταν φέρεις νωρίτερα το πρόγραμμα, γιατί αυτό κάναμε, φέραμε νωρίτερα το πρόγραμμα. Όταν έχεις τα δημοσιονομικά σου. Για να περιμένετε, κύριε Μαντή. Όταν έχεις τα δημοσιονομικά σου δεδομένα, μπορείς και να ξυλώνεις πράγματα. Και εμάς μας λέγανε το ΦΠΑ στην εστίαση δεν πρόκειται να το κατεβάσετε. Το κατεβάσαμε όμως. Και εμάς μας λέγανε για τα καύσιμα. Έχετε τώρα ένα μήνυμα. Το 23% στα φροντιστήρια το πλήρωσα προχτές. Βεβαίως. Το έχουν περάσει ήδη. Αυτό έχει παράδειξη. Η Σαββαίδου, κυρία Σαββαίδου, έβγαλε. Μισό λεπτό, κυρία Σαββαίδου. Λέω τώρα εδώ φροντιστήριο από την Πάτρα. Έτσι, ισχύει. Το 23%. Για να μην λέμε τώρα παραμύθια εδώ πέρα που είμαστε. Κύριε Λοβέρδο, δεν λέμε. Κυρία Σαββαίδου έβγαλε κύκλιο. Η γενική γραμματέα. Λέω ότι μου είχε το μήνυμα τώρα που ακούει τη συζήτηση. Κακό το έδωσε. Κακό το έδωσε, κύριε Λοβέρδο. Γιατί η κυρία Σαββαίδου έβγαλε κύκλιο ήδη. Άμα το δείτε να του το πείτε, αλλά αυτό το πλήρωσε. Το λέω ο νέα. Το λέω λοιπόν. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, για να ολοκληρώνω, γιατί πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, τους δόθηκε η ευκαιρία. Και την ευκαιρία αυτή, κύριε Αμανατή, την κάνατε φιάλτη. Ευκαιρία σας δόθηκε. Σε όλες τις διαπραγματεύσεις που κάνατε. Το σας. Ξέρετε, θέλω να ακούσω το μυρό σας και το αφήγημά σας. Στις διαπραγματεύσεις που κάνατε, φέρατε τα αποτελέσματα που φέρατε. Εμείς λέμε κάτι απλό στον ελληνικό λαό. Ότι πρέπει να επανέλθει η λογική και η σταθερότητα στη χώρα. Αυτό μπορεί να το εγγυηθεί η Νέα Δημοκρατία με άλλες δυνάμεις που πιστεύουν στις αλλαγές, θα το πω για άλλη μια φορά, να αφήσουμε πίσω αυτά τα οποία πραγματικά φέραν τον κόσμο στην όχι αριστερή μελαγχολία, αλλά στην εθνική μελαγχολία, όπως είπε ο κ. Σακελαρίδης, και νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε, μπορούμε σιγά σιγά να βελτιώσουμε την κατάσταση στη χώρα,
χωρίς να λέμε υποσχέσεις, χωρίς να λέμε πολλά πράγματα. Στις δεσμεύσεις όμως που είπαμε και θέσαμε, θα τις ικανοποιήσουμε και θα τις στηρίσουμε. Έχουμε πει τις δεσμεύσεις. Αλλά αυτό που για μας είναι σημαντικό είναι πρώτα απ' όλα να μπορέσει να ανοίξει το τραπεζικό σύστημα, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αλλαγές. Γιατί άκουσα για τις επουλώσεις. Πώς θα κάνεις επουλώσεις αν δεν πιστεύεις αλλαγές, κύριε Μανατίδη? Δηλαδή, αν αυτή η χώρα. Σε ένα κόμμα το οποίο θέλει να κάνει βαθιές μεταρρυθμίσεις. Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις τώρα, το 23% που έχετε βάλει σε όλες τις φορολογίες? Αυτές είναι καταστροφές, δεν είναι μεταρρυθμίσεις. Μια τελεία, κύριε Καραγκούνη. Επουλώσεις δεν γίνονται γιατί όντως πρέπει να αλλάξει αυτή η συνταγή. Και για να αλλάξει αυτή η συνταγή πρέπει να κάνεις ιδιωτικοποιήσεις, πρέπει να κάνεις αποκρατικοποιήσεις, πρέπει να προχωρήσεις επενδύσεις. Και εσείς είστε ακριβώς το αντίθετο σε όλα αυτά. Αν δεν γίνουν αυτά, δεν μπορεί να μειωθεί και η φορολογία. Εσείς είστε εναντίον. Και τις σκούριες κλείσατε, και την όλη που δεν προχωρήσατε, και σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις λέτε όχι. Και σε όλες τις αλλαγές πρέπει να γίνουν, λέτε όχι, στις μεταρρυθμίσεις, για το κράτος τα πάντα. Λέτε όχι. Πώς λοιπόν εσείς μπορείτε να μιλάτε για παράλληλο πρόγραμμα, το πρόγραμμα που μιλάτε εσείς, το πιθανότερο να μας φέρει. Μιλάτε μόνο για πωλήσεις, ενώ μιλάμε για αξιοποιήσεις. Ποιος μίλησε για πωλήσεις? Για πωλήσεις, όχι απολύσεις. Δεν μιλάμε για πωλήσεις. Το προηγούμενο για μας. Μιλάμε για αξιοποιήσεις. Δεν προλαβαίνουμε. Αν προλάβουμε μία λέξη. Τότε αδικηθήκαμε. Έχετε αδικηθεί. Είναι γεγονός. Θα κάνω μια σύντομη ερώτηση. Ο κύριος Κουντής, ήθελα να το ρωτήσω. Θα ρωτήσω την κυρία Λιμπεράκη και εσάς, κύριο Λεβέρδο. Και ο κύριος Κουντής. Δεν ξέρω, κύριε Κουντή, αν θα προλάβω. Μου φωνάζουν πολύ από το κοντρόλ. Κύριε Λιμπεράκη, έχω μια ερώτηση. Κύριε Κουντή, κύριε Λιμπεράκη, να λέγονται και πραγματικά. Σε εσάς έχω τη συγκεκριμένη ερώτηση με αφορμή το σποτ. Αυτό το οποίο είπατε για το κόμμα και το σε 4 χρόνια, μπορεί και σε 2-3 μήνες. Εάν πρόκειται να τεθεί τέτοιο ζήτημα, δηλαδή να δεν ξέρουμε κάτι 53, κάτι να, να στραβώσει στην πορεία. Έχετε σκοπό εσείς να κάνετε υποχωρήσεις, ώστε για το γενικό καλό να μην πάμε ξανά σε εκλογές? Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής και κατηγορηματική σε αυτό που με ρωτάτε. Η χώρα δεν χρειάζεται εκλογές σε 3 μήνες, θα είναι καταστροφικό και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι και όλες και να βρούμε τον τρόπο να συμφωνήσουμε στα βασικά, στη βασική γραμμή πλεύσης, διότι η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη και γιατί μπορεί ως τώρα να μετράγαμε τα μνημόνια 1, 2, 3, αλλά τέταρτο δεν θα υπάρξει αν μου σκέψουμε τούτο εδώ. Και θέλω να πω και κάτι αισιόδοξο, γιατί ρωτήσατε πόσο γρήγορα μπορεί να έρθει η ανάπτυξη. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας πω ότι όσο και αν ακούγεται παράξενο, εδώ που έχει φτάσει η οικονομία μας τώρα, αν καταφέρουμε να ανακτήσουμε μια κανονικότητα με τράπεζες χωρίς capital controls, με κάποιες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που βάζει εμπόδια στην επιχειρηματικότητα και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και σε πολύ καλούς και δυναμικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, έτσι ώστε σε λίγα χρόνια να ρεφάρουμε τις απώλειες που είχαμε. Για να το κάνουμε όμως αυτό, πρέπει να σοβαρευτούμε. Γι' αυτό και εμείς λέμε πρώτη φορά στα σοβαρά, αυτή τη φορά ποτάμι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λιμπεράκη. Κύριε Λοβέρδο, τι ακριβώς? Το δικό σας λεπτό για να πάρει και ένα λεπτό και ο κύριος Χουντής. Ναι. Όσοι συνεχίζουν να λένε ψέματα και να υπόσχονται ή να μπερδεύουν αριθμούς, να λένε ψέματα και ανακρίβειες ανακατεμένα, προκειμένου να πούνε πόσο καλά τα κάνανε τα πράγματα και το ότι, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να τους δοθεί και μια δεύτερη ευκαιρία. Όσοι συνεχίζουν έτσι, στις 21 του μηνός θα έχουν δυσκολέψει την κατάσταση και της χώρας των πολιτών και τη δική τους. Εάν ο λαός, ας πούμε, έβγαζε μια αυτάρκη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, κάποιος που καταλαβαίνει τι έχει γίνει αυτόν τον καιρό, θα μπορούσε και να χαρεί και να πει αυτή σε 2 μήνες είναι τελειωμένη. Πώς θα σηκώσουν τα ελλείμματα του προπολογισμού του 2015, που δημιούργησαν οι ίδιοι? Έχουν καταστραφεί. Αυτό πολιτικά μπορεί να είναι συμφέρον για μας, ας πούμε, αλλά δεν είναι συμφέρον για την Ελλάδα και για τους πολίτες. Η δική μου φράση είναι: το 20 του μηνός είναι η μέρα που η λαϊκή κυριαρχία παίρνει τη χώρα στα χέρια της. Δεν υπάρχει κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει υπηρεσιακή κυβέρνηση. Ο λαός έχει όλη την ευθύνη και όλη την εξουσία. Στις 20 αποφασίζει. Η εντολή που θα δώσει, ελπίζω να ερμηνευτεί ότι είναι εντολή συγκυβέρνησης για έξοδο από την κρίση. Τα capital controls δεν πρόκειται να φύγουν, εάν δεν υπάρξει βεβαιότητα στους πολίτες ότι θα υπάρξει σταθερότητα τετραετής. Αν είχατε 1 ευρώ και το είχατε πάρει με μια κυβέρνηση που νομίζατε ότι θα πέσει σε 3 μήνες, θα το ξαναβάζατε στην τράπεζα? Εάν δεν το ξαναβάζατε στην τράπεζα,
πώς θα μπορούν οι κυβερνώντες να άρουν τα capital controls. Η εμπιστοσύνη της οικονομίας των πολιτών της αγοράς είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Και για να υπάρξει αυτή η εμπιστοσύνη πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση μεγάλης κοινοβουλευτικής δύναμης. Εμείς ως μέρος της λύσης σε αυτό θα συμβούμε. Ευχαριστώ κύριε Λοβέρδο. Κύριε Χουντή, θα κλείσω με εσάς. Θα σας ρωτήσω αν με ένα ναι με ένα όχι. Είστε δραχμιστές. Αποδέχεστε τον όρο. Είστε δραχμιστές. Η ορολογία γίνεται τώρα πολύ εύκολη. Ναι. Η μνημονιακή γίνεται. Δραχμιστές δεν είμαστε. Ξεπεράσαμε το μνημονιακό. Τίποτα. Δεν έχουμε καμιά δραχμή και προσκυνάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το αντίθετο γίνεται. Μια λατρευτική αντιμετώπιση του ευρώ από διάφορους που το έχουν κάνει νέα μεγάλη ιδέα. Ενώ παραδέχονται. Για τους άλλους. Δεν έχουμε φετίχ τη δραχμή. Το νόμισμα είναι ένα μέσο και απαντώ αμέσως και στην ερώτηση και στο μήνυμα. Είναι ένα μέσο. Έγινε σαφές. Η Νέα Δημοκρατία. Ρωτήστε μου λίγο και σε αυτό. Δυστυχώς και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ευθύνη που μπήκε σε μνημονιακές πολιτικές, διότι μνημονιακές πολιτικές αυτές δυστυχώς, αν δεν ανατραπούν από το εκλογικό αποτέλεσμα, θα είναι το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης, όποια και αν είναι η σύνθεση, αφού την έχουν ψηφίσει και αφού έχουν δεσμευτεί. Δεύτερο, θα υπάρξουν λιτότητα, ύφεση και καμία δυνατότητα ανάκαμψης, καθώς από το μνημόνιο μάλιστα καταστρέφονται και οι παραγωγικές δυνατότητες. Κύριε Χουντή, δεν θα και το δεν τρίτο θα με που θέλω να σας πω, όχι, θα με υπάρχει αντιμνημονιακή θέλετε λύση, υπάρχει αντιμνημονιακή προοδευτική λύση, την οποία υπάρχει, το μήνυμα το έδωσε, το, έδωσε το 62% του δημοψηφίσματος μέσα σε όλα αυτά τα κοντρόλ κτλ. Και εκεί στηρίζεται η λαϊκή ενότητα και τότε θα μου απαντήσετε σε αυτό το οποίο είναι μεγάλη απορία και από την προηγούμενη εκπομπή. Πείτε μου λίγο. Ο κύριος Λαφαζάνης, ηγείτο της ομάδας που έκανε τις διαπραγματεύσεις και με Ρωσία και με Κίνα και φάγαμε πόρτα για τα χρήματα τα οποία θα παίρναμε τότε και δεν θα είχαμε ανάγκη τους κακούς εταίρους να μας δανείσουν χρήματα και να απεγκλωβιστούμε από τα παλιά μνημόνια και τις παλιές σχέσεις. Πείτε μου λίγο, επειδή στην προηγούμενη εκπομπή εκπρόσωπος του ΛΑΕ είπε ότι δεν το εκτελούσε εντολές ο κύριος Λαφαζάνης και γι' αυτό δεν πέτυχαν οι διαπραγματεύσεις ή τελικά ο κύριος Λαφαζάνης αναλαμβάνει την ευθύνη να πει ότι έκανε αυτές τις διαπραγματεύσεις και αποτύχανε. Δηλαδή, και χτυπήσαμε πόρτες, δεν πήραμε. Να σας πω, γυρίσω το εμπαρόδο, ότι η Κίνα, από την οποία εμείς ζητάγαμε λεφτά, έδωσε 5 δις στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία βρήκε να δώσει. Σε εμάς δεν έδωσε. Τι δεν κάναμε καλά στη διαπραγμάτευση. Ήταν και στη Βραζιλία έδωσε και στην Αργεντινή. Ναι, ήταν τι διαφορετικό. Δεν κάναμε καλά εμείς ήταν διαφορετικό τίποτα. Ήταν διαφορετική η συζήτηση και διαφορετική συνεργασία. Όπως υπάρχει σε εκκρεμότητα το θέμα με τον αγωγό. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία δύναμη δεν που λέει το αρνείται. Όχι, σας απαντώ. Ναι. Δεύτερο, όσο αφορά άμεση χρηματοδότηση, δεν ετέθη ποτέ τέτοιο ζήτημα. Μάλιστα. Ετέθη το θέμα έναντι αυτής της συμφωνίας μια προκαταβολή. Τρίτο, τη διαπραγμάτευση δεν έκανε ο κύριος Λαφαζάνης. Ποιος την έκανε, κύριε. Δεν πήγε ο κύριος Τσίπρας επανειλημμένα στη Μόσχα. Δις. Και εγώ θα έλεγα καλώς. Και κοιτάξτε. Έχει πάει και ο Καραμαλής για συνεργασίες. Ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής. Και άλλοι είχαν κάνει. Επομένως, πολλές φορές έχει διαπιστωθεί στη ζωή και από διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις ότι μπορεί και πρέπει να αναπτύξει μια πολυδιάστατη πολιτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι για μομφή αυτό. Κύριε Χουντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο κόμμα σας. Ευχαριστώ. Κυρία Λιμπεράκη, να ευχηθώ καλή επιτυχία στο κόμμα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μανατίδη, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Επιθυμείτε την πρωτιά να σας την ευχηθώ. Το ίδιο όμως θα ευχηθώ και στον κύριο. Ποια ευχή θα πιάσει τελικά. Δεν ξέρω. Εγώ το ίδιο θα ευχηθώ και στον κύριο Καρακούνη. Και σε εσάς καλή επιτυχία, κύριε Λοβέρδο. Λοιπόν, σε όλους που εγγυώνται την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε αυτή τη χώρα, εμείς σας ευχηθούμε να ψηφίσουμε σωστά. Παραμένετε, κυρίες και κύριοι. Και την εφημερία σταθερότητες με το σωστά, λαό να παίρνετε τη διαδικασία. Πάνω απ' όλα, όσο το δυνατόν να περάσουμε καλά. Από το τραπέζι βγήκε ότι μας περιμένουν δύσκολες μέρες πάντως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα έρθουμε με τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής εδώ να συζητήσουμε μαζί του. Να είστε όλοι καλά. Σε πολύ λίγο μαζί. Σας ευχαριστώ. Αυτή δεν είναι μια μικρή επιχείρηση. Είναι το βασίλειό σου. Και για να μεγαλώσει, χρειάζεσαι τα καλύτερα εργαλεία. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ για πρώτη φορά σου προσφέρουν τις ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας Business IT Solutions για να γίνει η επιχείρησή σου πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική.
Γιατί δεν είναι μια οποιαδήποτε επιχείρηση. Είναι η δική σου επιχείρηση. Μάθε περισσότερα στο tech-cosmote.gr. Τι θα ψηφίσεις, ξέρεις. Πού θα ψηφίσεις, ξέρεις. Πάρε στο 11888 και θα μάθεις. Σούπερ αριθμός. Κάθε φορά που έρχεστε στα Lidl για τα ψώνια της οικογένειάς σας, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Η λίστα που έχει πάντα τα απαραίτητα. Οι διάδρομοι που κρύβουν πάντα φρέσκες εκπλήξεις. Τα προϊόντα που μπαίνουν πάντα με τη σωστή σειρά. Ακόμα και αυτά που θα ξεχάσετε. Και πάνω απ' όλα δεν αλλάζει το καλάθι σας, που μένει σταθερά φθηνό και σταθερά γεμάτο. Γιατί στα Lidl καλύπτουμε εμείς την αύξηση του ΦΠΑ και κάνουμε νέες μεγάλες προσφορές κάθε μέρα. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Συνεχίζουμε την παράδοση με δύο νέους απόλυτα φυσικούς χυμούς, Δαμάσκηνο και Goji Berry, από την οικογένεια Χριστοδούλου στη δική σας οικογένεια. Στα Hondo Center, μάσκαρα Maybelline έως 9,90. Ένα συν ένα δώρο σε κόλλες των Σεκ, Olay, Oral-B και Ουζέν. 50% σε Everyday, 40% σε Tommy & Guy. Επιστροφή στα θρανία, σχολικά ήδη 20%. Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Taxiplon, το ταξί του 21ου αιώνα. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή στο κινητό σας και καλέστε το κοντινότερο ταξί με το Taxiplon Mobile. Η ταχύτερη εξυπηρέτηση και χωρίς χρέωση κλήσης. Taxiplon, πιο πολύ από ταξί. Δεν τολμάτε να δείξετε τα πόδια σας λόγω της λίμωξης των νυχιών σας. Έχετε δοκιμάσει τα πάντα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τίποτα δεν καταπολεμά τους μύκητες όπως το Loseril. Η μοναδική του σύνθεση σε μορφή θερμικιού εισχωρεί στον νύχι, φτάνοντας ακόμα και στις δυσπρόσιτες κοιλότητες όπου κρύβονται οι μύκητες. Τίποτα δεν καταπολεμά τους μύκητες όπως το Loseril. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με το Ultrax Man βγαίνει πάντα νικητής, χωρίς να τον απασχολούν προβλήματα πιτηρίδας και λιπαρότητας. Ultrax Active Cleanse με ενεργό άνθρακα και μεθόνη. Εξαφανίζει την πιτηρίδα και προσφέρει έντονη αίσθηση φρεσκάδας που διαρκεί. Ultrax. Πιτηρίδα τέλος. Tao Experts Espresso στιγμιαίος καφές. Σε κρυσταλλικούς κόκκους που εχμαλωτίζουν το υπέροχο άρωμα του εσπρέσο. Απόλυτη εμπειρία καφέ. Ιδανικός και για φρέντο. Μοναδικός καφές σε μοναδική συσκευασία. Tao Experts. Ανακαλύψτε τη διαφορά. Γενιά Hyundai i20. Εμπνευσμένο από την επιθυμία σου να είσαι με όσους αγαπάς. Να νιώθεις ασφαλής. Να ονειρεύεσαι ξανά. Νέα γενιά Hyundai i20. Έμπνευση από το μέλλον. Τώρα με 99 ευρώ το μήνα. Το Selfie Power Diesel με υψηλότερο αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένο να δρά άμεσα. Να προστατεύει ενεργά τα ζωτικά μέρη του κινητήρα και να διατηρεί τη δύναμή του για ακόμα καλύτερη απόδοση. Selvi Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel. Κάθε φορά που έρχεστε στα Lidl για τα ψώνια της οικογένειάς σας, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Η λίστα που έχει πάντα τα απαραίτητα. Οι διάδρομοι που κρύβουν πάντα φρέσκες εκπλήξεις. Τα προϊόντα που μπαίνουν πάντα με τη σωστή σειρά. Ακόμα και αυτά που θα ξεχάσετε. Και πάνω απ' όλα δεν αλλάζει το καλάθι σας, που μένει σταθερά φθηνό και σταθερά γεμάτο. Γιατί στα Lidl καλύπτουμε εμείς την αύξηση του ΦΠΑ και κάνουμε νέες μεγάλες προσφορές κάθε μέρα. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Πω ζέστη. Έψα πιες. Έψα πιες και μη σε μέλη. Έψα η ζωή μας θέλει. Είναι ασύγκριτα ωραία. Και ένα μία την παρέα. Το λεμόνι σ' ανεβάζει. Γεύση σου ταιριάζει. Τα σέρι πάνω στο κύμα. Για
τα ζεμιά κι ας είμαι χήμα. Εψαπιές. Έχεις Nova Triple Play. Έχεις και Nova Go. Και ο τρόπος που βλέπεις τηλεόραση αλλάζει για πάντα. Τώρα δες το αγαπημένο σου θέαμα όπου κι αν είσαι, κάθε στιγμή, σε κάθε συσκευή, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Nova Triple Play μόνο με 29,90 το μήνα για πάντα. Και παντού με Nova Go. Έλα τώρα σε ένα κατάστημα Fortnet. Τελευταίος γύρος, κυρίες και κύριοι, για την εκπομπή μας για απόψε. Και είναι μαζί μας ο κύριος Άρης Πίνος, υποψήφιος βουλευτής της Β' Αθηνών με τη Χρυσή Αυγή. Καλησπέρα σας, κύριε Σπίνο. Καλησπέρα, κύριε Κουτσάρα. Σας γνωρίζουμε ως συνάδελφο εμείς περισσότερο και υπήρξατε και διευθυντής, δεν παραμένετε αυτή τη στιγμή λόγω της υποψηφιότητας, διευθυντής στην εφημερίδα Ακρόπολη. Και τώρα σας βλέπουμε με την Χρυσή Αυγή. Κύριε Σπίνο, θέλω πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω αν αποδέχεστε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Αυτά τα οποία σας δίνουν κάποια συγκεκριμένα ποσοστά. Ή θα μου πείτε ότι για σας υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία σας φέρνουν. Θα μου επιτρέψετε όμως, κυρία Κωνσταρά, 10 δευτερόλεπτα να κάνω ένα σχόλιο που βεβαίως δεν ευθύνεται σε εσάς, ούτε στο σταθμό σας, αλλά σε αυτή τη δημοκρατία που ξεχυλίζουν τα κόμματα της Βουλής. Πριν λίγο στο τραπέζι, εδώ ήταν υποψήφιοι όλων των κομμάτων. Κάνατε μια πολύ ωραία συζήτηση. Ως προς την ευγένεια, όχι ως προς το περιεχόμενο, πάλι χωρίς ευθύνη δική σας, και δεν ήταν παρόν στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε λάτρεις των νυχτερίδων, αλλά, κυρία Κωνσταρά, εμάς κατηγορούν ως φασίστες, εμάς κατηγορούν ως αντιδημοκράτες. Εμείς δεχόμαστε να κουβεντιάσουμε με τον οποιοδήποτε. Αυτοί δεν δέχονται. Ποιος είναι ο φασίστας, ποιος είναι ο αντιδημοκράτης. Κύριε Πάμε τώρα στις δημοσκοπήσεις. Επιτρέψτε μου τότε σε αυτό. Χωρίς ευθύνη δική σας, γιατί προφανώς αν ήταν εδώ Σπίνος ή ο Νίκος ο Μιχαλολιάκος ή ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, θα φεύγαν οι καλεσμένοι σας και θα κυρώνουν την εκπομπή σας. Είναι ένας διαρκής εκβιασμός που κάνουν τα κόμματα σε δημοσιογράφους. Επειδή έχουν συμβεί διάφορα επεισόδια τηλεοπτικά. Τα έχω ζήσει και εγώ. Τα έχετε ζήσει και εσείς. Μα αυτό είπα, χωρίς ευθύνη δική σας. Ρωτώ όμως για τους ελευθεριατές, ποιοι είναι οι δημοκράτες. Αυτοί που συμμετέχουν στο τραπέζι όπως τα στελέχη της Αυγής με τον οποιοδήποτε ή αυτοί που αύριο θα κάνουν ένα τσίρκο και στο προηγούμενο που αποκλείσει τον Νίκος Μιχαλολιάκος. Μοιάζει έτσι όπως τοποθετήστε να έχετε απόλυτο δίκιο, πλην όμως υπάρχει και ο αντίλογος, ο οποίος είναι πολύ ισχυρός και λέει, αυτός ο αντίλογος έχει να επιδείξει κάποιες συμπεριφορές μέσα στην Βουλή και εκτός Βουλής, τηλεοπτικά, οι οποίες μερικές ενίοτε φτάνουν να ξεπερνάνε κάποια τυπικά Κωνσταρά, όρια τηλεοπτικά. Όταν ο Δροσογιάννης χαστούκιζε αστυνομικό στην έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν συμμετείχε σε τραπέζια. Όταν ο Μάκης ο Γιακουμάτος έβγαζε το περίστροφό του μέσα στο κοινοβούλιο, τα θυμάστε, δεν συμμετείχε σε τραπέζια. Ακούστε με λίγο. Το όταν θέμα ο Σταύρος ο Δήμας χαστούκισε, όταν η κυρία Μητσοτάκη, η Μακαρίτσα, χαστούκισε το Σταύρο το Δήμα, ο σύζυγός ως πρωθυπουργός δεν συμμετείχε σε τραπέζια. Αυτό είναι ένα άλοθη που εγώ αντιλαμβάνομαι το κάνετε για να εξυπηρετήσετε αυτό σας τον κανόνα που λειτουργεί. Μην μου χρεώνετε αυτό, όχι με ευθύνη σας. Έχω δει και εγώ, κύριε Σπίνο, κάποιες συμπεριφορές, οι οποίες μπορεί να μου πείτε ότι από αγανάκτηση, απλά εγώ καταθέτω ότι χάνεται μερικές φορές το μέτρο. Επειδή υπάρχουν τέτοια δείγματα, και εγώ έχω υπάρξει μάρτυρας αυτών, ίσως γι' αυτό να είναι ένας λόγος που δεν βρίσκεστε μαζί με τους άλλους. Οι συμπεριφορές όλων των άλλων είναι δηλαδή απόλυτα δημοκρατικές και υγιείς. Θα έλεγα ότι μερικές φορές. Όχι, όχι, δεν θα το υποστηρίξω αυτό, κύριε Σπίνο. Καθόλου. Μια δικαιολογία είναι αυτή. Δεν θα υποστηρίξω δεν αυτό. Δεν πειράζει. Εμείς προχωράμε έτσι. Χάνονται τα όρια έτσι, με την φωνή. Και σε λίγα 24 ώρα θα είμαστε εθνική αξιωματική αντιπολίτευση. Έστω και έτσι. Μάλιστα. Με δολοφονίες τελεχών μας. Με τον Νίκο Μιχαλολιάκο στη Βουλή, στην φυλακή και μόνο τέπολα, για τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Αποδέχεστε αυτά τα νούμερα που σας δίνουν ή πιστεύετε ότι θα είναι διαφορετικά? Μα τα αποδέχεστε εσείς όταν οι δημοσκόποι ξεφτυλίστηκαν εντελώς με μονάδες 16 τον αριθμό πριν από λίγους μήνες και δεν μπορούν πλέον να κυκλοφορούν στον δρόμο. Τους τηλεφωνούν στα σπίτια σε πολίτες οι δημοσκόποι και γελούν. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω, γιατί κάνουμε και εμείς δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό ρωτάω. Για δύο πράγματα. Για δύο πράγματα. Πρώτον, τι λένε οι δικές σας δημοσκοπήσεις? Η ΑΝΕΛ δεν θα είναι στη Βουλή. Μάλιστα. Και δεν θα είναι με πολύ μεγάλη διαφορά, όχι στο όριο. Το δεύτερο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα. Και το τρίτο που μπορώ να σας διαβεβαιώσω και σας το λέω με πολύ μεγάλη ευθύνη, ότι το βράδυ των εκλογών η ελληνική κοινωνία και όλα αυτά τα τραπέζια, τα τηλεοπτικά που θα συμμετέχουν άπαντες
ακόμα και ο Λεβέντης. Εκτός της Χρυσής Αυγής θα κουβεντιάζουν για τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής και όχι για το ποιο είναι πρώτο κόμμα. Κρατήστε αυτά τα τρία και αν θέλετε, την κέπη των εκλογών, να είμαστε πάλι εδώ στο τραπέζι να τα σχολιάσουμε. Μάλιστα, κύριε Σπύρο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι δικές σας δημοσκοπήσεις, γιατί το κάθε κόμμα έχει τις δικές του κρυφές δημοσκοπήσεις. Όχι, είναι φανερά αυτά που λέμε, δεν είναι κρυφά. Σας τα λέω εδώ δημόσια. Ναι, γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή το λέμε και στον κόσμο. Θα είναι διψήφιο νούμερο. Διψήφιο νούμερο υπολογίζετε εσείς. Μάλιστα, κύριε Σπύρο. Θα ήθελα λίγο, έχει πέσει στα χέρια μου ένα κείμενο από ανταπόκριση της Καρολίνα Ταγκάρη στο για το Reuters, τέλος πάντων, εκεί αναφέρομαι, λέει ότι η ακροδεξιά Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύεται τη σκοτεινότερη πλευρά της ελληνικής δυσαρέσκειας. Αναφέρεται μάλιστα, λέει, σε ιεροτελεστία, επιβεβαίωστε το μου με ένα ναι ή με ένα όχι. Αναφέρεται, λέει, σε ιεροτελεστία του κόμματος στις Θερμοπύλες, με οπαδούς του να κρατούν δάδες και ενδεδειμένοι με μαύρα να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας. Ευρωβουλευτής προερχόμενος από το κόμμα της Χρυσής Αυγής στεκόταν απέναντί τους και ξεσήκωνε το πλήθος με αποκηρύξεις των εχθρών στο εσωτερικό και το εξωτερικό εν ώψη της διεξαγωγής των εθνικών εκλογών της 20 Σεπτεμβρίου. Το μήνυμα του Λεωνίδα Μολόν Λαβέ είναι τόσο επίκαιρο, έλεγε, όσο ποτέ για όλα όσα ταλανίζουν την Ελλάδα. Έτσι φώναζε ο Ελευθέριος Συναδεινός, αντιστράτηγος, σε οπαδούς που κουνούσαν τις σημαίες. Ισχύουν αυτά? Απλά πείτε μου. Μα μου το λέτε ως μεμτό αυτά ή ως προς την κλίμα? Όχι, όχι, ρωτάω. Ένα λεπτάκι. Ρωτάω να δημιουργήσω μια εικόνα. Κυρία συνάδελφε, το νόημα είναι της δημοσιογραφίας. Ναι. Το αν κρατάς δάδα είναι η ιεροτελεστία. Η δάδα είναι η αναμένη ψυχή. Είναι το λάβαρο της ελπίδας. Είναι το φως. Είναι η δύναμη. Το να είσαι στο Λεωνίδα και να απονείμεις τιμή είναι η ιεροτελεστία. Το να μιλάει ο αντιστράτηγος, πρώην αρχηγός των ειδικών δυνάμεων, για το φως της Χρύσης Αυγής είναι η ιεροτελεστία. Αν όλα αυτά είναι η ιεροτελεστία, ναι, βεβαίως ήμουν και εγώ εκεί. Συμμετείχα σε αυτήν την ιεροτελεστία. Ήσασταν κι εσείς ενδεδειμένος με μαύρα? Όχι, όταν λέτε μαύρα, εννοείται μαύρα ρούχα. Ναι. Κυρία συνάδελφε, γιατί αυτή η ομοιομορφία απλά. Ξέρετε τι είναι τα μαύρα? Εξηγήστε μου λίγο, γιατί δεν ξέρω. Και να σα το πω με μία πρόταση και σα παρακαλώ πολύ. Όποιο άλλο έρθει από αυτό το περιβόητο συνταγματικό τόξο και σα πει για τα παιδιά, για τα μαύρα, πείτε του ότι τα παιδιά αυτά φορούν μαύρα γιατί έχουν αυτοκτονήσει 10.000 συνέλληνές του. Γιατί η Ελλάδα πεθαίνει. Γιατί υπάρχουν πολιτικοί απατεώνες μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που έχουν σαπίσει την Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Γιατί έχουν φύγει πάνω από 5.000 Ελληνόπουλα μυαλά στο εξωτερικό. Το μαύρο σημαίνει τη θλίψη, είναι σημαίνει αλήθεια, την αγωνία που είναι έρχεται. Είναι αλήθεια αυτό. Εσείς θέλετε να φοράμε άσπρα, στήθεια, να φοράμε και κόβες, τι να κάνουμε? Παρακαλώ, να μην θλιβόμεθα για αυτό που είναι γύρω. Θέλετε να κατηγορούμε τους ιερείς που φοράνε μαύρα? Ξέρετε γιατί οι ιερείς φοράνε μαύρα? Αυτή για η κυρία, το γνωρίζω. Η Κομπανέλη, πώς λέγεται, από το Ρόιτερ, δεν σας είπε όμως κάτι άλλο σε αυτό? Ο το Ρόιτερ δημοσίευσε μια δημοσκόπηση που λέει ότι από ηλικίας 18-24 ετών στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή στην νεολαία είναι πρώτο κόμμα. Μάλιστα. Αυτή την κυρία Κομπανέλη δεν την εξυπηρετεί να το πει. Θεωρεί η ιεροτελεστία, η κυρία Κομπανέλη, ότι πήγαμε στο Λεωνίδα. Πρέπει να πάμε στο Ρουβά. Ακούστε με λίγο. Δεν θα κρίνω αυτή τη στιγμή το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας τον πολιτισμό όλοι και αν το lifestyle είναι κατακριτέο ή όχι. Μπορεί και να είναι και πάρα πολύ και να ευθύνεται και για πάρα πολλά πράγματα. Κλείνω όμως, το ερώτημά μου είναι άλλο. Όλα αυτά τα λέτε και λέτε ότι πονάτε για τους ανέργους και το εκδηλώνετε φορώντας μαύρα. Ξέρετε, γνωρίζω πάρα πολλές χείρες οι οποίες πραγματικά πενθούν εσωτερικά χωρίς να φορούν μαύρα για το σύζυγό τους. Δεν πάνε σε μπουζούκια. Όχι. Άρα, μα τι σχέση έχει το ρούχο? Είπατε για το μαύρο το φοράτε γιατί εσείς πενθείτε. Συμβολικές έννοιες σας είπα, ακριβώς, υπό την έννοια της καταχνιάς που υπάρχει γύρω μας σε σχέση, κύριε, με το μαύρο. Επιτρέψτε μου, τι σημαίνει, αν φοράγανε κίτρινα μπλουζάκια, τι θέλουν? Παρακαλώ, θέλω να καταλήξω κάπου. Πενθείτε λοιπόν για τους ανέργους, για τους ανθρώπους που έχουν αυτοκτονήσει, που έχουν χάσει τη ζωή τους. Και το έχουν χάσει στο βωμό ενός προφανώς μνημονίου, θέλετε να μου πείτε, ή όλης αυτής της κατάστασης στην οποία έχουν οδηγήσει πολιτική τη χώρα. Κύριε Σπινό, θέλω να σας ρωτήσω, εδώ τώρα που καθόμαστε εσείς και εγώ, πιστεύετε ότι εσείς αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, την πατρίδα Ελλάδα, μπορεί να την αγαπάτε περισσότερο ή να πονάτε εσείς περισσότερο σε σχέση με εμένα ή κάποιους από εδώ που βρίσκονται δίπλα μας σε σχέση με αυτούς που χάθηκαν? Μήπως μπορεί να πονάμε το ίδιο, απλά να εκφραζόμαστε διαφορετικά? Άρα λοιπόν, αν σας πω εγώ ναι, δεν θα σας πείσει. Τι πρέπει να κάνω? Πράξεις. Οι πράξεις δηλώνουν αν πονάς κάτι ή όχι. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος πήγε φυλακή για τις ιδέες του. Δεν εξαργύρωσε τη φυλακή τα μποντίκια που κυκλοφορούσαν πάνω στο στόλαμα του με ένα ναι αν έλεγε τον πρώτη δημοκρατία. Υπάρχει δίωξη πολιτική. Οι βουλευτές μας πήγαν φυλακή για τις ιδέες τους. Ξέρετε ότι κανένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής δεν παίρνει πάνω από 1.000 ευρώ μισθό.
Τα 5.000 τα δίνουν για κοινωνικά συσίτια, τα δίνουν για φαρμακεία όλων των Ελλήνων. Έχετε δει από τα 50 εκατομμύρια ευρώ που παίρνουν, σας παρακαλώ λίγο, ένα δευτερόλεπτο, από τα 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο που παίρνουν όλα τα κόμματα, τώρα μοιραστήκαν 6 εκατομμύρια, να έχουν δώσει ένα κιλό φακί στον οποιοδήποτε Έλληνα πεινάει. Γνωρίζετε από δημοσιογραφία, θέλετε να μου πείτε λοιπόν, ότι είναι στημένο όλα αυτά και άλλα ρεπορτάζ τα οποία δείχνουν ανθρώπους που λένε ότι μας πίεζαν για να δώσουμε χρήματα να καταθέσουμε. Είναι στημένα όλα αυτά, θέλετε να μου πείτε. Ποια να είναι στημένα, υπάρχει κάτι που δεν είναι στημένο σε βάρος Χρυσής Αυγής? Μα το σας το είπα προηγουμένως, η δικτακτορία των κομμάτων δηλαδή, και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ότι πληρώθηκαν όλοι αυτοί για να πούνε εναντίον και εις βάρος της Χρυσής Αυγής. Κύριε Κωνσταντίνα, υπάρχει μια δικτακτορία, υπάρχει μια χούντα των μέσων μαζικής ενημέρωσης με ελάχιστες εξαιρέσεις συμπεριφοράς δημοσιογράφων και καναλιών απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Και αυτό το αντιλαμβάνεσαι και το παρακολουθείτε καθημερινά. Προχτές έγινε ένα τσίρκο διαλόγου, ο Θεός να το κάνει διάλογο, με ένα debate. Εγώ επικαλούμαι τη δημοσιογραφική σας διοντολογία. Εσείς αν ήσταν ο άνθρωπος που θα έπαιρνε την απόφαση για αυτό το debate, την τρίτη πολιτική δύναμη θα την αποκλείεται? Γιατί φοράει μαύρα ρούχα, γιατί οτιδήποτε. Την τρίτη πολιτική δύναμη που πήρε 700.000 ψήφους θα την αποκλείεται? Αύριο γίνεται ένα debate, πάλι ένα τσίρκο διαλόγου μεταξύ του Μημαράκη και του Τσίπρα. Την τρίτη πολιτική δύναμη θα την αποκλείεται? Στο τραπέζι που έγινε προηγουμένως εδώ. Το ζητήσατε, με... κύριε Σπίνο. Το ζητήσατε να συμμετέχετε. Μα τι εδώ, μα κλείσανε φυλακή. Εσείς το ζητήσατε να συμμετέχετε. Μα δεν μα πήραν καν τηλέφωνο. Καλέστε τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Δεν τον ενημερώσανε καθόλου ότι γιατί υπάρχει debate. Και εγώ, ξέρετε, ρωτώντας. Το πρώτο πράγμα που ρώτησα ήταν, η Χρυσή Αυγή το ζήτησε να παρευρίσκεται, γιατί συνήθως... Φυσικά, μας απαντώ, το ζήτησε, μου είπατε ότι δεν σας πήραν καν τηλέφωνο. Όχι, στη Διακομματική Επιτροπή συμμετείχε ο Ηλίας ο Παναγιώτος και ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ και αυτό το λαός, το πώς λέγεται. Λαϊκή Ενότητα. Ξεσήκωσε το τραπέζι για να μας βγάλει έξω από την αίθουσα. Ακούστε, λες και πήγαμε στο σαλόνι του σπιτιού τους. Για να μην συμμετέχουμε στο debate. Δηλαδή, τώρα εσείς, και το λέω για να γίνει κουβέντα, καμία ευθύνη σε εσάς. Από άλλη χώρα έχετε έρθει ή οποιοδήποτε μας ακούει. Δεν ζείτε σε μια χώρα στιγμής δικτακτορίας. Ακούστε. Ρητορικό είναι αυτό που σας λέω, έτσι. Προφανώς το κάνετε για την εξουσία του διαλόγου. Ακούστε με λίγο. Ξαναλέω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή μου πετάτε συνεχώς τον μπαλάκι, όχι. Δεν μπορώ να θέλω τη φλήσω σε πράγματα τα οποία τα βλέπω και είναι πραγματικά γεγονότα πλέον. Όπως... Έχουν μορφή και περιεχόμενο. Δηλαδή όπως για παράδειγμα, κάνουμε εικασίες σε σχέση με δείγματα συμπεριφοράς, για παράδειγμα για το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία, και λέμε το περιβόητο, γιατί να σας πιστέψουμε τώρα. Το ίδιο λοιπόν θα πω και σε εσάς, ότι συχνά αποχωρείτε με μεγάλη ευκολία όταν διαμορφώνεται ένας διάλογος και στο σημείο αυτό στο οποίο έχετε την αντίθετη γνώμη σας. Από πού αποχωρούμε? Από τη Βουλή. Πόσες φορές έχετε αποχωρήσει? Η δικαίωμά μας δεν είναι. Βεβαίως. Άρα λοιπόν. Μα κύριε Σπίνο, αυτό σας λέω. Ναι. Ότι όταν έχετε δώσει τέτοια δείγματα συμπεριφοράς, ναι, ίσως γι' αυτό ή να αποκλείετε αυτόν εσείς οι ίδιοι με τον τρόπο σας, ή να σας αποκλείουν οι άλλοι, όπως λέτε, λεπτό, επειδή συμβαίνει αυτό. Εμείς, δηλαδή, λοιπόν... αν γινόταν ένα debate, τι, ναι, αν γινόταν ένα debate, ναι, και εσείς μέσα αρχίζετε και λέγατε κατά τον συνήθι τρόπο σας, μα τι είναι αυτά που λέτε, γιατί. Είναι δικαίωμά μας, να το πούμε. Βεβαίως και είναι δικαίωμά σας. Όμως, πώς είναι δικό σας δικαίωμα? Εγώ σας αναγνωρίζω αυτό το δικαίωμα, αλλά την ίδια στιγμή αναγνωρίζω και το δικαίωμα των άλλων. Παρακαλώ, όχι. Μάλιστα. Αν αντιλαμβανόμαστε τη δημοκρατία να ισχύει για όλους, τότε όπως εσείς δεν έχετε το δικαίωμα να χαλάσετε τη ροή σε βάρος των άλλων, έτσι και οι άλλοι δεν έχουν το δικαίωμα να σας αποκλείσουν. Δηλαδή, ο Καμένος που είπε προστάτσα και ότι ζητούσε προκαταβολές ο Μημαράκης για να κάνει συμφάσεις εξοπλιστικών, ήταν υγιής, ήταν ο δημοκράτης, δηλαδή τα είπε όλα ωραία. Σας, τι κάνετε, κύριε? Γεια σας. Εγώ δεν είπα αυτό. Άρα, το πράγμα. Αλλά εσείς τώρα λέτε, δεν μας καλέσανε γιατί υποθέσανε ότι εμείς κάτι θα κάναμε. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος κάτι θα έκανε. Ας μας καλούσαν να το βλέπανε. Δηλαδή εσείς λέτε ότι δεν μας καλούνε για ποιο λόγο? Ο Νίκος Μιχαλολιάκος γιατί δεν πάει στα πάνελ, ξέρετε? Γιατί δεν θέλει? Τι, τον πονάει το πόδι του? Δεν έχει βενζίνη στο αυτοκίνητο? Ακούστε. Γιατί είναι φασίστες αυτοί που δεν μας καλούν? Ενώ κατηγορούν εμάς ως φασίστες. Όσες φορές όμως έχετε βρεθεί σε πάνελ μεγαλύτερο, έχει δημιουργηθεί. Έχουν δημιουργηθεί τέτοια σκηνικά. Πριν πόσα χρόνια? Ποτέ δεν έχουν βρεθεί. Τι λέτε τώρα? Πριν αρκετά. Από ένα στημένο επεισόδιο του Ηλία Κασιδιάρη, το οποίο αθωώθηκε στο δικαστήριο. Μάλιστα. Το ξέρετε ότι αθωώθηκε? Βεβαίως. Άρα, τι επεισόδιο έγινε? Δεν μιλάω για ένα επεισόδιο μόνο. Έκτοτε από εκείνο το στημένο πρωινό. Σε ποιο πάνελ συμμετείχε η Χρυσή Αυγή? Πότε μας καλέσανε? Και θα πρέπει δηλαδή να υπογράφουμε ένα μανιφέστο μνημόνιο συμπεριφορά στο τραπέζι του διαλόγου που μας ακούει ο κόσμος και μας κρίνει για το τι θα κάνουμε και πώς θα πράξουμε? Δεν είναι δικαίωμά μας να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Απλά να γνωρίσετε κι εσείς δημοκρατικά το δικαίωμα στους άλλους, όπως και οι άλλοι πρέπει να σας αναγνωρίζουν το δικαίωμα να έχετε. Μα οι άλλοι δεν πιστεύουν στη δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε, κύριε Κωνσταντίνε. Αν πιστεύετε, μην αποχωρείτε τότε, και είναι αυτό το οποίο. Μα πού αποχωρούμε αφού μας καλέσανε? Αποχωρείτε, ξαναλέω, από τη Βουλή συχνά. Η Νέα Δημοκρατία δεν απεχώρησε όταν προέδρευε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου? Δεν απεχώρησε και ξαναγύρισε κατά πέτη στον Τσίπρα να αλλάξει προεδρείο?
Δεν μου απαντάτε. Δεν αναφερόμαστε στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Α, αναφερόμαστε. Εγώ τα δέχομαι αυτά τα οποία λέτε. Αποχώρησε. Ακούστε με λίγο. Τα δέχομαι αυτά τα οποία λέτε. Ξαναλέω. Μιλάμε για εσάς αυτή τη στιγμή. Μην αποχωρούμε. Όχι, παρακαλώ. Έχουν τη μανία όλα τα κόμματα. Κοιτάξτε, να αναφέρονται στους άλλους. Έχετε ένα δίκιο. Εγώ και θα το συγκριθώ από τον κύριο Μιχαλολιάκο. Κάθε πρωί να παίρνει τους καναλάρχες τηλέφωνο τον κύριο Πόπολα, τον κύριο Κοντομινά, να του λέει καλημέρα, να του ζητάει την άδεια, να του στέλνουν με φαξ έναν μανιφέστο συμπεριφοράς, να μην ξαναφορέσουμε μαύρα, να φοράμε κόκκινα, να φοράμε και μια κοκάρδα με το ρουβά. Αυτό για να συμπεράνεται από την κουβέντα που κάναμε, κύριε Σπίνο. Πρέπει να σας πω ότι είστε πολύ ευγενικοί και είστε από τις ελάχιστες δημοσιογράφους που δεν έχετε μπάθει απέναντι στην Χρυσή Αυγή. Δεν θα λέγα το ίδιο για τη συνάδελφο στην κυρία Τρέμη. Λέω κάτι όμως και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί δεν έχουμε περιόριστο χρόνο. Η Χρυσή Αυγή σε αυτές τις εκλογές, απέναντι σε ένα αντιδημοκρατικό συνοθήλευμα φασιστών, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Κρατήστε τι σας λέω. Με δολοφονίες τελεχών μας, με τον αρχηγό μας στη φυλακή, είναι πολύ σύντομα η νύχτα των εκλογών, όχι αυτή, πολύ σύντομα που θα δείξει τη Χρυσή Αυγή κυβέρνηση της χώρας. Κρατήστε το. Εγώ κυβέρνηση της χώρας. Βεβαίως. Με ποιο τρόπο. Με εκλογές. Με κάλπη. Με εκλογές. Βεβαίως, με κάλπη. Δημοκρατική κάλπη. Βεβαίως, αυτή που η οποία μπορεί να σας δώσει τα πρώτα νούμερα, πιστεύετε. Να σας βγάλει πρώτο κόμμα. Αυτές οι εκλογές μας καταδεικνύουν αξιωματική αντιπολίτευση. Μάλιστα. Οι επόμενες εκλογές, τη Χρυσή Αυγή θα την έχουν κυβέρνηση αυτού του τόπου. Δεν με δημοκρατικές διαδικασίες πάντα. Μα πιστεύουν στη δημοκρατία. Ξέρετε ότι ένα από τα βασικά προγράμματα. Με δημοκρατικές διαδικασίες. Πάντα, βεβαίως. Μα εμείς πιστεύουμε στη δημοκρατία. Η δημοκρατία δεν πιστεύουν αυτοί που μας αποκλείουν από το διάλογο. Αυτοί μας κλείσαν φυλακή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σπίνο. Και να σας πω απλά ότι μην εχθρεύεστε αυτούς. Η δημοκρατία επιτρέπει τον πλουραλισμό. Αφού λοιπόν ασπάζεστε τη δημοκρατία, σας παρακαλώ. Ακούστε λίγο και να κλείσουμε με αυτό, ότι είναι απλά διαφορετικοί τρόποι που προσεγγίζουμε κάποια πράγματα. Αντιλαμβανόμαστε τον πόνο. Αντιλαμβανόμαστε τον πόνο και την αγωνία. Δεν σας καθιστά κάτι εσάς πιο πατριώτες από κάποιους άλλους. Απλά δεχτείτε ότι αντιλαμβάνονται διαφορετικά. Όταν λέει συνάδελφός σας από το Ρόιτερ ότι είναι η ιεροτελεστία, τον απάστο Λεωνίδα για τελετή μνήμης, όταν είναι η ιεροτελεστία. Πολεμάει με τον τρόπο του. Εσείς πολεμάτε με αυτόν. Όχι, όχι. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι σε καμία λίστα Λαγκάρτ. Δεν έπαιρνε χρήματα, κυρία Κωνσταρέα, να κάνει πληρωμένες ερωτήσεις όπως ο Μιχελάκης και να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ένα δευτερόλεπτο. Θα με πάρουν από πάνω και θα μου πείτε ότι δεν θα σας πάρουν. 20 δευτερόλεπτα. Ο κύριος Μεϊμαράκης από την ΕΚ Θεσσαλονίκης με την Τρίωρη δεν είχε την απορία να μάθει για το γαλάζιο υπουργό της κοκαΐνης. Τη κοκαίνη στη Μύκονο. Δεν έχει καμία πορεία. Μάλιστα. Αφήστε αυτά να τα ψάξουν και οι ρεπόρτερ και να τα δούμε όλα. Κύριε Σπίνο, σας ευχαριστώ πάρα ευχαριστώ πολύ. Για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχόμαστε και σε εσάς. Καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα να έχετε. Εμείς θα τα πούμε πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο των εκλογών. Να σας πω ότι την επόμενη Κυριακή δεν θα έχουμε εκπομπή. Είναι η Κυριακή των εκλογών. Και εμείς να ευχηθούμε στον αντίποδα, μήπως και η Εθνική παίζει στον τελικό. Οπότε όλοι νιώσουμε αυτή την ανάταση και την εθνική υπερηφάνεια μέσα από την Εθνική Ελλάδος. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.